Τι έγινε, καλημέρα. Πιο ξενέρο το πανηγυρισμό έχεις ξαναδεί. Από Γερμανούς τώρα τι περιμένεις ρε φίλε. Ο ανάλαβος ο Νόιερ. Να καμιά cheerleader και να χορεύει. Άνετα ο Νόιερ ήταν ταχυδρομοχαφιές στους ΕΣΕΣ ρε παιδί μου, στη Γερμανία. Ναι, ναι, μετέφερε πληροφορίες για των εσωτερικών υποθέσεων κιόλας, δηλαδή τους δικούς του, ρουφιάνευε τους δικούς του πιστεύω. Ναι. Όσοι δεν ήταν πολύ αυστηροί ΕΣΕΣ ας πούμε και δεν κάναν βασανιστήρια, τους έδινε στο Φίρερ, εύκολα. Και αυτός, και ο Φλίχτ, πώς λέγεται. Αυτός θα ήταν ένας καλός ταβερνιάρης. Αυτός θα μπορούσε να έχει μπειραρία. Ναι. Όχι πολύ καλή όμως. Δηλαδή από τις παλιές τις μπειραρίες που την πήρε από τον μπαμπά του και δεν την έκανε ανακαίνιση. Δεν δουλεύει το μαζί. Ναι, ναι. Και δεν βάζω και λεφτά να τη φτιάξω. Όχι, και θα έλεγε, έχουμε και αυτό το Φίρερ, μας έχει αποξενώσει από τον ναι, κόσμο. Ναι, ναι. Δεν δουλεύουμε. Μόνο Γερμανοί έρχονται. Δεν τραβιέται, ναι. Δεν τραβάει άλλο πράγμα. Δηλαδή δεν μπορούν να έρθουν Εβραίοι και τέτοια, ξέρω. Εμείς είμαστε ανοιχτοί στον κόσμο. Πρέπει να γίνει το μαγαζί γνωστό Εβραίος. Ναι, πω. Βλέπω αύριο χαρτί εδώ πέρα. Μην μιλάτε για αντισημιτικά, ξέρω εγώ, μηνύματα και τέτοια. Όχι για το Σιμίτι. Μην πειραστεί κανείς. Μην Σιμίτι εδώ πέρα, πάμε. Τώρα μου βγήκε να πω χρόνια πολλά. Δεν ξέρω γιατί. Καλημέρα, ήθελα να πω και μου βγήκε το χρόνια πολλά. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Καλό μήνα. Τρίτη σήμερα, 25 Αυγούστου 2020. Είναι η εκπομπή Φρέντο Κωνσταντίνο, όπως καταλάβατε. 6 με 8 κάθε μέρα είμαστε ζωντανά. Δεν είναι κονσέρβα αυτό που ακούτε, δυστυχώς. Είδες τι όρεξη το λες το κάθε μέρα, ακόμα δεύτερη μέρα. Θα σου πω σήμερα το σκέφτηκα λίγο. Αλλά λέω παίζει ο ΠΑΟΚ, λέω πρέπει να πάω. Μην τσουκακομάθουμε. Κωνσταντίνος Τσίψιος απέναντι. Κωνσταντίνος Παπαδομονολάκης απέναντι. Θα τα πούμε μέχρι τις 8 το πρωί σήμερα. Είναι η μέρα που έχουμε μάτς. Εν τω μεταξύ, ανοίγω χτες να δω ρε παιδί μου τι άλλα μάτς έχει. Λέω θα έχει καμιά 750 μάτς. Αλλά 5 ξέρω. Έχει 2-3 μάτς. Παίζουν εκτός από τον Πάγο, ας πούμε, με την Μπεσίκταση το βράδυ. 9 η ώρα να πούμε το μάτς. Εννοείται ζωντανά εδώ από το Λίμπερο η μετάδοση από νωρίς, τα ρεπορτάζια, όλα τα σχετικά. Καλά, όχι πολύ νωρίς γιατί έχει και φιλικό και ο Άρης. Α, για πες, τι έχει. Πανσεραϊκός. Τώρα εντάξει. Τώρα. Πού, εκεί στην Άουσα, πού, στα τρέπετε πηγάδια. Ας πω Περναμπέου. Εκεί πρέπει να είναι, ναι. Στον Περναμπέου. Ναι, στο Βεριαβέου. Τι ώρα, 7. 6. 6. Ωραία, 6 ώρα, τελειώνει 8. Εντάξει, μια χαρά. 9 ξεκινάμε, πάω. Ωραίο. Ωραία είναι. Δηλαδή από τις 5 το απόγευμα ουσιαστικά μπαίνουμε σε ρυθμούς αγώνων. Ευρωπαϊκό παιχνίδι της πόλης μας από πότε έχουμε να ασχοληθούμε? Αρκετό καιρό. Ποιος είχε παίξει τελευταίος? Είχε παίξει το Άρης Μόλντε σίγουρα. Καλά αυτό. Τώρα δηλαδή περίπου, έχουμε κανένα χρόνο να ασχοληθούμε με ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ναι. Ο Πάκο δεν είχε Ευρώπη φέτος. Ο Μίλος. Ναι, αλλά μετά πώς στο Europa με ποιον έπαιξε? Περίμενα να λειτουργήσει ο καφές τώρα. Δεν. Όχι με Σπαρτά. Με ποιον έπαιξε? Με την εκείνη την περίεργη μου, ρε. Πώς τη λέγανε? Σλόβαν Λιμπέρετς. Ή πέρυσι ήταν αυτό. Έχω χάσει. Έχω χάσει τις χρονιές. Δερμιτζάκης, δεν μπορεί να είναι. Λοιπόν. Έχουμε λοιπόν 6 ώρα το φιλικό του Άρη με τον Πανσεραϊκό. Και στις 9 η ώρα έχουμε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Μπεσίκτας. Σκίδρα το μάτσα. Το Σκίδρα. Το, ναι, ναι. Α, σκίδρα. Και εκτός από το παιχνίδι του ΠΑΟΚ για το Champions League έχουμε μόνο το Τύρανα Ερυθρός Αστέρας. Δηλαδή, Αλβανοί με Σερβούς. Θα γίνει αυτό το μάτς. Με ελικόπτερα, με ντρόουν θα πετάνε πάλι από πάνω σημαίες. Ναι, μάλιστα. 9 η ώρα και αυτό. Τι Σκίδρα. Γιατί ρε φίλε, ωραία είναι. Σκίδρα πρέπει να έχει ωραίες ταβέρνες. Μόνο. Ναι, θα μας πει ο Νίκος Παπαδόπουλος. Τι άλλο μπορεί να έχει Σκίδρα. Σκίδρα. Σκυρόδεμα. Και εγώ αυτό σκέφτηκα. Και εσύ αυτό σκέφτηκα. Κακό είναι αυτό να ξέρεις, αλλά λογικό από τη μία που το σκέφτηκες κι εσύ. Σκίδρα έχει και μια πινακίδα που μπορεί να λέει, ξέρω εγώ, Θεσσαλονίκη 100 χιλιόμετρα. Ναι, ίσως και αυτό. Αν έχει. Αν έχει. Ή αν έχει κανένα γέροντα με καμιά μαγκούρα που λέει. Που λέει ιστορίες. Από εκεί θα πάτε. Που λέει, ας πούμε, για ποιος Άγιος παρουσιάστηκε στην τάδε. Τέτοιες ιστορίες μ' αρέσουν, φίλε. Περπατούσε, λέει, η κυρία Θέκλα και είδε τον Άγιο Σπυρίδωνα. Ναι. Και της είπε αυτό και από τότε εκείνο και χτες έμαθα κάτι πολύ ωραίο. Για μένα? Όχι.
Για σένα έμαθα διάφορα. Εντάξει. Πριν αρχίσει πάλι και η πολεμά Super 3 και τέτοια, σε παρακαλώ. Εγώ δεν είπα κάτι, εσύ το ξεκίνησες τώρα, έτσι. Εσύ το ξεκίνησες. Τι έλεγες για το Super 3. Εντάξει, ότι κατέστρεψε τον Άρη και το χρέωσε και το παρεάκι εκεί στο καφέ. Άντε πάλι. Ποιο καφέ. Εντάξει. Που παίρναν τις αποφάσεις και είχαν το Σκόρδα και εκείνο και τ' άλλο, ε. Γιάννη μου, για τέτοια. Εντάξει. Θα τα πούμε άλλη φορά. Τώρα είναι η μέρα αγώνων. Σήμερα θα σε φτιάξω τη γούνα σου. Χτες έμαθα κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και ήθελα να το συζητήσουμε. Γιατί οι Τούρκοι τώρα, οι Μουσουλμάνοι, νομίζω οι Μουσουλμάνοι, όλοι δεν τρώνε χοιρινό. Γιατί είναι ιερό? Όχι. Ίσα ίσα. Α, γιατί είναι βρώμικο. Το θεωρούν βρώμικο. Γιατί το θεωρούν βρώμικο όμως? Φίλε, το έμαθα και σοκαρίστηκα. Γιατί το τρώνε οι Έλληνοι. Όχι. Οι Έλληνοι. Γιατί λέει ο Μωάμεθ είχε θάψει δυο σακιά με νερό στην έρημο για να τα τρυπήσει με τη μαγκούρα του και να πεταχτεί το νερό και να έτσι, αυτή ήταν η φάση του Μωάμεθ. Ναι, και να παρουσιαστεί σαν θαύμα, ρε παιδί μου, για να κάνει ένα θαύμα και ο Μωάμεθ. Να κάνει δηλαδή μαμουνιά. Ναι, ναι. Και πήγαν τα γουρούνια, ρε παιδί μου, και σκάψαν σε εκείνο το σημείο και πετάχτηκε το νερό πριν το τρυπήσει ο Μωάμεθ. Οπότε αποκαλύφθηκε η μούφα που πήγε να γίνει. Άκου τι έγινε. Ναι. Και από τότε ψηλο τα έχουν στην μπούκα τα γουρούνια. Δεν μας αφήσανε να κάνουμε το κόλπο μας. Ναι, το τρίκ ναι, μας. Ναι, μας το φάγα. Κοιτάρα, είναι σαν την ταινία που τραγουδούσε η άλλη με το playback και κάποια στιγμή σταμάτησε να παίζει. Και... ναι. Έτσι την έπαθε ο Μωάμεθ. Μπάτησε. Για το επόμενο μου κόλπο. Έχω ναι, ναι. Την Αϊσέ, έλα εκεί. Λοιπόν, πάμε να δούμε σαν σήμερα τι έγινε. Υπομάκη, δεν ξέρω. Αν προχωρήσει εδώ το σύστημα. Είναι η 238η ημέρα. Βάλε το Γαϊτάνο, σε παρακαλώ. Ναι, ναι. Βασικά μπορείς να βάλεις κάτι άλλο εκτός από Γαϊτάνο. Ας πούμε ο Γονίδης δεν έχει πει κάτι έτσι ανάλογο. Όχι. Έχει ένα πεντάλεπτο, μα ναι ο Γονίδης. Α, ταιριάζει. Ταιριάζει. 238η ημέρα του έτους. Ανατολή ηλίου στις 6:47, σε 33 λεπτά από τώρα θα ανατείλει ο ήλιος. Ναι. Όχι ο πράσινος, δυστυχώς. Δύση ηλίου στις 8:06. Σήμερα γιορτάζει ο Τίτος. Τίτος. Έχει και μουσική από πίσω, παιδί μου. Ναι. Επέτη είναι η εθνική γιορτή της Ουρουγουάης για την ανεξαρτησία της από τη Βραζιλία το 1825. Είναι η μέρα της απελευθέρωσης των Παρισίων από τους Ναζί που λέγαμε πριν. Το 1944, η μέρα του στρατιώτη στη Βραζιλία. Στην Ινδία και τον Μπαγκλαντές γιορτάζουν τη γέννηση του Κρίσνα. Είναι βασική θεότητα του Ινδουισμού. Μέσα σε παρένθεση λέει Τζανμαστάμι. Όπα. Ο Κρίσνα είναι η 8η θεία με τενσάρκωση. Η 8η θεία. Φαντάσου τώρα που φαίνει αυτό. Φαντάσου πόσα ξαδέρφια έχει ο Κρίσνα. είναι η 8η θεία με τενσάρκωση. Αβατάρ ή αβατάρα του θεού Βισνού. Ο Βισνού δεν θα μπορούσε κάλλιστα να είναι από κάνα χωριό στη Χαλκιδική. Από τα Στάγυρα, όχι από τα Στάγυρα, από τα Σήμαντρα. Εύκολα. Από τα Βαρασνά. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μετά την Ροδακινόπιτα χθες, είναι Εθνική ημέρα Bananas Split. Τι είναι η Banana Split? Είναι σαν τη Χάιντουκ. Χάιντουκ Split. Τοπικό ντέρμπι. Και είναι χωρισμένη στα δύο πόλη, γιατί είναι Split. Τραβάνε. Ρε τους Αμερικάνοι. Λοιπόν, στην Ορθόδοξη Εκκλησία λοιπόν είναι του Αποστόλου Τίτου. Α, πρώτου Επισκόπου της Κρήτης. Α. Είναι του Μάρτυρος Σάβα, με ένα βήτα. Είναι του Μινά, του Επιφανίου, του Γεναδίου, του Δευτέρου, του Σχολαρίου. Να πούμε χρόνια πολλά στο Σαν Επιφάνιο. Ναι. Σε ποιο, τι είπες μετά? Γεννάδιος ο Δεύτερος του Σχολαρίου. Άντο σχολάρι, κάτω σχολάρι, δεν ξέρω, εκεί πέρα πάντως. Άδειξε. Ναι. Στην Καθολική Εκκλησία. Α, Καθολική έχει πολύ πράγμα σήμερα. Θα γουστάρουμε. Πάει μπουλα. Αυτό τώρα πρέπει να είναι Νιγηριανό στόπερ. Όχι στόπερ, εξτρέμ. Είναι του Αγίου Εμπέ. Είναι αυτό το. Να μπω. Εμπέ. Με άλλα ήσυχα. Είναι του Αγίου Εμπέ του πρεσβύτερου εκ Σκωτίας. Α. Ναι, Μακεμπέ. Δηλαδή. Είναι του Αγίου
Αρέδιου. Αρέδιος. Ναι. Είναι του Αγίου Γενεσίου, Σεν Ζενέ στα γαλλικά. Γνωστό. Γνωστό. Προστάτη των συμβολεογράφων. Χρόνια πολλά στους συμβολεογράφους. Είναι του Αγίου Γρηγορίου της Ουτρέχτης. Ναι. Είχε στην Ουτρέχτη, δηλαδή, Άγιο Γιώργιο. Άγριο. Άγριο. Άγριο σίγουρα. Είχε λάθος. Είχε το Αγίου Γρηγορίου. Είχε Άγιο Γρηγόριο στην Ουτρέχτη. Ου. Γιατί πήγε ο Άγιος Γρηγόριος στην Ουτρέχτη? Ήταν Γρηγόριος. Πήγε να. Μη. Φάει κανένα κέικ. Είναι του Αγίου Ιωσήφ του Ισπανού. Ναι. Προστάτη των σχολείων. Είναι του Αγίου Λουδοβίκου. Πρόκειται, λέει, για τον βασιλιά της Γαλλίας, τον Λουδοβίκο των Αναγίων. Είσαι. Όταν λες Λουδο... εκτός από τον Αναγίων, που και εμένα εκεί πήγε. Εκεί πάει και εμένα το μυαλό. Αλλά δεν είναι αυτός, ρε φίλε. 16ο. Ένατος. 19ο ή ένατος. Ένατος, σκέτο. Είναι του Μινά του Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως και της Αγίας Πατρικίας της Νεαπολίτισσας. Εδώ. Ναι, εδώ. Ανδρέα Παπανδρέου ανεβαίνοντας, εδώ είναι η Αγία Πατρικία. Τι θα γίνει, ζωγονίδες, σταμάτησε. Αυτό ήταν. Αυτά με το σαν σήμερα. Ναι, τι, δεν σ' άρεσε. Λίγα πράγματα. Έγινε τίποτα σαν σήμερα? Αυτά δεν τα είπα. Όχι. Ναι. Μόνο το ποιος γιορτάζει, είπες. Δεν κουμπώνει. Έχουμε άλλη μια μισή εκπομπή. Δεν κουμπώνει. Ναι. Ψήσου. Α, να ναι. Λοιπόν, πάμε στα γεγονότατα. 1898, 700 Έλληνες και 17 Άγγλοι σφαγιάζονται στο Ηράκλειο της Κρήτης από τους Τούρκους. Το 1898. Ναι. Α, ναι. Η σημερινή κεντρική οδός 25 Αυγούστου στην πόλη ονομάστηκε έτσι για από αυτό το γεγονός. Το 1920 ο Ελευθέρως Βενιζέλος. Πολύ Κρήτη παίζει σήμερα. Τι γίνεται? Βλέπω να τυχάνω. Γιατί ήρθα. Βλέπω αύριο να ξυπνάμε. Κριτικός είμαι, δεν έπρεπε να έρθω με τόσα γεγονότα στην Κρήτη. Ο Ελευθέρως Βενιζέλος ανακηρύσσεται από τη Βουλή άξιος ευεργέτης και σωτήρας για την Ελλάδα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών. Άξιος. Άξιος. Ποιον? Δύο Ηπείρων και πέντε θαλασσών. Των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών. Τι πειρατή, τι. Εγώ ξέρω τον 7, τον πέντε Ηπείρων και των 7 θαλασσών. Εντάξει, αυτό ήταν 2 και 5. Ναι. Τόσο αργά κάνανε ψηφοφορία. 2 και 5, ναι. Το 1928 πρωτοεμφανίζονται οι αριθμοί στις φανέλες παιχτών στους αγώνες ποδοσφαίρου Arsenal Sheffield Wednesday και Chelsea Swansea Town. Οι γηπεδούχοι φοράνε νούμερο από το 1 ως το 11 και φιλοξενούμενο από το 12 ως το 22. Α, δεν είχαν τα ίδια. Φαντάσου, στα εντός και εγώ φοράω το 4, μετά στα εκτός φοράω το 14, 19. Ναι. Μεγάλη μεταγραφή Chelsea. Ποιον πήρε το Σίλβα? Πάλι η ταχύτητα θα είναι που χαρακτηρίζει τα στόπερ της Τσέλσι. 1949, στις 5.30 το πρωί, πριν από 50 λεπτά, ο Εθνικός Στρατός εξαπολύει την τελική επίθεση του στο Γράμμο εναντίον των ανταρτών του Δημοκρατικού Στρατού. Γράμμο και Βίτς που λέμε. Ξέρεις, δεν είναι για αέρα αυτό. Για πες. Δεν είναι για ένα σίγουρα. Είναι ανέρ, παιδί μου, στο. Ανέκδοτο στο... είναι. Ναι, πέρα σε αυτό εδώ πέρα που περιέγραψε. Ναι, στο Γράμμο και στο Βίτσι. Ναι. Ήρθε, ρε παιδί μου, ο στρατηγός. Oh, το φοβάμαι αυτό. Ήρθε, ρε παιδί μου, είδε, κέρδισε και βαίνει Βίντι Βίτσι. Δεν το κατάλαβα καθόλου. Δεν το ξέρω στο λατινικό το βαίνει Βίντι Βίκι είναι κανονικά. Α, Βίτσι. Εντάξει, τι δεν λεγόταν στον αέρα. Εντάξει, δεν είναι και καλό να λες για τον εμφύλιο γενικά. Εντάξει. Εδώ έχουμε βγάλει ανέκδοτα για Χριστούς, για Σταυρός, για τα καρφιά. Εμείς είμαστε ποτέ. Εντάξει. Ποτέ. Ας πω τώρα ένα καινούργιο που άκουσα. 1960 τελετή έναρξη των 17. Πώς το λέμε τώρα αυτό, των 17. Είδες που μπερδεύεσαι. 17. Ναι. Των Ολυμπιακών Αγώνων τέλος πάντων στη Ρώμη που είχαν γίνει. Για πρώτη φορά ξανακούγεται ο Ολυμπιακός ύμνος του Σπύρου Σαμάρα που είχε αναγνωριστεί 2 χρόνια νωρίτερα από τη ΔΟΕ. Όχι από τη ΔΟΕ, από τη ΔΟΕ. Ναι. Το 2004 η Φανή Χαλκιά κατακτά το χρυσό μετάλλιο στα 400 μέτρα με τεμποδίων στους Ολυμπιακούς Αγώνες Αθήνας. Προχτές για κάποιο λόγο έβλεπα. Φανή Χαλκιά. Όχι, έβλεπα την τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Την πέτυχα εκεί στην. Συγκινήθηκε. Στην ΕΡΤ. Όχι.
Πάλι καλά. Ναι, είδα. Είδα μερικά νοσοκομεία και μερικά έτσι, τέτοια πακέτα στήριξης να φεύγουν. Είδα τη Γιάννα Αγγελοπούλου στην Κερκίδα να πανηγυρίζει. Τσιτά το δέρμα. Κωστή Στεφανόπουλο. Κωνσταντίνο Καραμαλή. Κωστάκη Καραμαλή. Με πολύ έπαρση ο Κωστάκης ο Καραμαλής. Γκαγκάτης ήτανε. Δεν τον πρόσεξα. Ήταν ο Χουάν Αντώνη, ο ξάδερφος του Σαμαρά, του Αντώνη. Ο Σάμαραγκ. Ναι. Χουάν Αντώνιο Σάμαραγκ, δεν ήταν. Ναι. Ξάδερφος, πρώτος ξάδερφος, γι' αυτό το λέγανε και Αντώνη. Ο Ζακ Ροκ ήταν που δεν μπορούσε να κουνηθεί, που, ήταν, ναι, που πήγαινε έτσι. Ναι. Ενώ ήταν 60 χρονών, για κάποιο λόγο. Λέει καλημέρα, λέει Κρήτη μπήκε τελευταία στην Τουρκοκρατία και ήταν από τα τελευταία νησιά που βγήκε από αυτή, μας λέει ο Παναγιώτης. 1920. Από την Κρητοκρατία πότε θα βγει. Ψέματα, 1908 νομίζω ή 9, αν εξαρτοποιήθηκε η Κρήτη. Σήμερα λέει είναι μεγάλη μέρα για το Ηράκλειο, μιας και είναι του Αγίου Τίτου. Ναι. Αλλά και η μαύρη αυτή επέτειος. Ναι, ναι, ναι. Αυτό που είπαμε πριν. Σφαγιάστηκαν 700. Ναι, μόνο το Τίτο θυμάμαι. Ναι. 700. Εδώ η πατριδογνωσία από τον Παναγιώτη που μα γύρισε. Είναι που μα γύρισε στην Κρήτη που το φίλο. Α, είναι πατριώτη νομίζω αυτό. Το Τίτο του κάτι μου θυμίζει. Το τι παπά έχει ακούει τώρα έτσι. Έχει καμιά σχέση με διαιτητή τη Χαλκιδική. Με το ίδιο επίθετο με αυτό. Αν μας πει. Ναι. Αν και δεν νομίζω, γιατί αυτή είναι κριτική εκεί πέρα κάτω. Το τι πήγαμε στο χωριό του. Και είναι το και καλό διαιτητή κιόλα γι' αυτό. Το τι παπάντζα ακούστηκε εδώ, αυτό το χωριό. Ναι. Το πρώτο που έφερε, ξέρω εγώ, ρεύμα στον κόσμο και τέτοια, ξέρω εγώ, είχαμε εκεί. Μ' αρέσουν αυτοί για παρέα. Μ' αρέσουν αυτοί. Όχι από τον ίδιο, από τα πέριξ εκεί που έλεγαν ιστορίες. Μ' αρέσουν αυτά και να του ψιλοτσιτώνω εγώ, μ' αρέσουν κιόλα. Να του πω αυτό για το χωριό, α το πρώτο. Μα εγώ άκουσα ότι στα Τρίκαλα ήταν. Ναι. Όχι! Ο κορυφαίος δήμος στον κόσμο. Ναι, ναι. Είναι το Brooklyn. Το Brooklyn και μετά είναι το. Ναι, ναι. Αλλά τσίμα πάνε αυτοί. Οπότε μερικές φορές περνάνε αυτοί από πάνω. Έτσι. Λοιπόν. Πάμε στις γεννήσεις. Ο Λέοναρντ Μπερνστάιν. Όχι ο Ντένις Επστάιν. Το θυμάσαι τον Ντένις Επστάιν. Χτάρα. Αμερικανός διευθυντής ορχήστρας και συνθέτης είναι αυτός. Του πάει λίγο το χέρι από ό,τι βλέπω. Γιατί ρε, γιατί πρέπει να, να σπηλώσουμε τη μνήμη του ανθρώπου. Διευθυντής ορχήστρας, σπάει το χέρι λόγω φωτογραφία. Έχει φωτογραφία που διευθύνει. Το 1930. Τα κλαρινέτα και τα όμπο. Το 1930 γεννιέται ο Σον Κόνερι. Το 30. Ναι. 90 είναι. Σκοτσέζος ηθοποιός. Το 1954 ο Έλβις Κοστέλο, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Ντέκλαν Πάτρικ Μακμάνους. Βρετανός ρόκερ, δεν το ξέρεις αυτό. Τον Κωνσταντίνο. Ναι, βέβαια. Άμε, το Elvis Costello. Πάμε και στου θανάτου. Το 1819 ο James Watt, σκοτσέζος εφευρέτης της πρώτης ατμομηχανής. Το όνομά του δόθηκε στη μονάδα μέτρησης της ηλεκτρικής ισχύως. Τα τζάουλ. Ναι. Ναι. Το 1867 ο Michael Faraday. Ναι. Βρετανός. Και αυτό δεν είναι κάτι μονάδα μέτρησης. Όχι, Fahrenheit είναι εκεί. Ναι. Που είναι και κολόνια μετά. Βρετανός φυσικός και χημικός που θεωρείται ο σημαντικότερος πειραματικός φυσικός του 19ου αιώνα. Αυτός πρέπει να τα πήρε. Αυτός που το γράφει το άρθρο πρέπει να τα πήρε από το Φαραντέ, γιατί έχει 4 παραγράφους για αυτόν. 1908 ο Ανρί Μπεκερέλ, Γάλλος φυσικός που ανακάλυψε τη ραδιενέργεια, βραβεύθηκε το 1903 μαζί με το ζεύγος Κιουρί με τον Νόμπελ Φυσικής, ενώ το όνομά του δόθηκε στη μονάδα μέτρησης της ραδιενέργειας. Mm. Υπάρχει μονάδα μέτρησης ραδιενέργειας που λέγεται Μπεκερέλ. Ξέρω. Πρώτη φορά το ακούω, γι' αυτό δεν ξέρω. Σαν τον Ντεμιρέλ δεν είναι το Μπεκερέλ. Κιουρί. Και τώρα που είπαμε για Μπεκερέλ, Ανρί, καμία σχέση. Εδώ δες πώς τρέχει άλλη. Κάτι έγινε με τον Γκιμ. Πάλι είναι στα. Α, ναι, πάλι λένε ότι πέθανε πάλι. Όχι, ότι πέθανε, ότι είναι σε κόμμα και ότι. Τώρα σε ποιο κόμμα δεν ξέρω. Σε ποιο πήγε. Στο Πασόκ. Αφού είναι ένα, το κορυφαίο κόμμα. Το κορυφαίο κόμμα είναι του Πασόκ. Δεν υπάρχει άλλο. Ναι. Και έχει αναλάβει, λέει, η αδερφή του τώρα ή η κόρη του κάποια. Αδερφή είναι αυτή εκεί πέρα που είναι. Αυτό... Όχι. Έχουν αδερφές εκεί πέρα, δεν τις έχει καθαρίσει όλες. Τι ρε. Ναι, και έχει αναλάβει, λέει, η χρέη διακυβέρνηση η αδερφή του τώρα, η κόρη. Παρέλαβε χρέη κι αυτή. Α, έχει αναλάβει. Ναι. Καμένη γη. Φαντάζεσαι να βγει και να πει. Εκεί μπορεί να το εννοούν. Ναι, μπορεί, ναι. Κοίτα εδώ, καμένη γη. Τίποτα δεν άφησε. Ντροπή. Ντροπή σας. Λέτε ψέματα για το μεγάλο ηγέτη. Αν πατήσει το κουμπί, θα σας πω εγώ μετά, θα παρακαλάτε. Εγώ ξέρω.
Ποσοστό παχυσαρκίας στη Βόρεια Κορέα 7%. Ποσοστό παχυσαρκίας στη Νότια Κορέα 4%. Καλοζωισμένοι είναι. Α, μπράβο. Πείτε εσείς τα ψέματά σας που σας λένε οι Αμερικάνοι. Κύριοι. Και στους Αμερικάνους. Και στους Αμερικάνους. Όσους Αμερικάνους κάνουν επιχειρήματα. Τρία, Γκαρσία. Αμερικάνους. All about Άρης. Άνω από το Ματέο σκέφτηκα. Όχι. Ξεχνάς την επίθεση που έκανε στον Παύλο. Ξεχνάω. Οι Ναπολιτάνοι μαφιόζοι και η ληστεία στη Μύκονο. Δεν μιλάω καθόλου εδώ. Πώς πιάστηκαν στην Πάτρα, ναι, αφού έκλειψαν γνωστό VIP ζευγάρι στο κοσμοπολίτικο νησί. Πολύ Πάτρα σήμερα και Μινάς νωρίτερα. Μινάρας. Ναι, έχουμε πολύ Πάτρα. Πάρτα. Γιατί 6 και 25 πάντα με πιάνει ο λαιμός μου, το έχεις παρατηρήσει. Δεν είσαι γιατρός σου, να κοιτάω. Δεν είσαι. Έκανε δύο βιγαλάκια. Όχι, το έχω παρατηρήσει πολύ. Ο Bill Gates προβλέπει το τέλος της πανδημίας. Πού το διάβασα? Τι σε νοιάζει, δεν θα σου πω τις πηγές μου. Τελειώσαμε τις ειδήσεις, δηλαδή. Συνέντευξη στον Economist παραχώρησε ο Bill Gates, ο οποίος ισχυρίζεται ότι η πανδημία του κορονοϊού θα αντιμετωπιστεί μέχρι το Δεκέμβριο του 2021. Το πολύ πολύ. Ωστόσο, ναι, μέχρι τότε εκατομμύρια θα είναι αυτοί που θα χάσουν τη ζωή τους, ιδιαίτερα σε φτωχότερες χώρες. Τα ψηλά γράμματα δεν μας είπες. Ναι. Και το πάει συγκεκριμένα. Θεωρεί ότι μέχρι το τέλος του 2021 θα υπάρξει ένα αποτελεσματικό εμβόλιο. Δεν θα υπάρξει. Το οποίο θα διατίθεται πλέον σε μαζική παραγωγή, σταματώντας την εξάπλωση του ιού. Σβήνει. Ενώ, όπως είπε, το 90% των θανάτων που θα προκληθούν θα οφείλονται εμέσως στον κορονοϊό. Εμέσως ή επιθετικός? Εμέσως, αμυντικός. Μάλιστα, αυτά από τον Bill Gates, τον Βασίλη. Πάμε, ρε Βασιλάρα. Βασίλης Πόρτας. Bill Gates. Όχι, είναι ο μπαμπάς του Γιώργου του Γκάτου. Είναι ο Βασίλης. Και λέει. Και μας ακούει και ο Bill Gates. Και λέω, ποιος είναι ο Bill Gates? Και βλέπω, ωραία, λέω. Για ένα γράμμα λέει. Ο Bill Gates. Τι, πόσα κρούσματα είχαμε χτες? Νομίζω 170. 180. Πέσαμε λίγο. Καλά είναι. Καλά δεν είναι, αλλά. Εντάξει, είναι. Είναι να μην βγαίνει κανένα κτίριο. Που είχαμε καμιά 80 στη Θεσσαλονίκη, τώρα νομίζω χθες είχαμε 18. Και στην Αθήνα έχει πολλά τώρα. Ναι. Εντάξει, αυτό έγινε και το μπα με τα γυροκομεία και με αυτά. Με αυτό τα εργοστάσια. Είναι. Άμα δεν γίνονται κάθε μέρα από ένα μπα με κάποιο κτίριο, κάποια μονάδα ή οτιδήποτε, θα είμαστε εκεί κοντά στα 170-150. Ναι. Αλλά πέφτουν πάντα μαζικά, ρε παιδί μου. Αυτό είναι το κακό. Παντρεύει ο Κυρανάκης. Τον ξέρει τον Κυρανάκη? Τον ξέρω. Συμπάθεια μεγάλη. Άκου λέει. Αυτό και τον Μπογδάνο. Εκπληκτική φωτογραφία βλέπω, σκίτσο, ρε παιδί μου. Που έχει ένα σκύλο στεναχωρημένο να ξαπλώνει κάτω σε ένα πουφ σκύλο. Πώς λέγεται αυτά, κρεβάτια σκύλου. Ο σκύλος δεν ξαπλώνει σε πουφ, ξαπλώνει σε γουφ. Ναι. Πού είναι, λέει, εκείνες οι φοβερές βόλτες του lockdown. Ισχύει. Ναι, αλλά πολύ καλά. Τότε. Τότε, εντάξει, τότε ήταν η επική φωτογραφία με το σκύλο πάνω στα ντουλάφια της κουζίνας. Και λέω, όχι πάλι βόλτα. Προετοιμασία κάνανε τέτοια, την τους είχαν κάνει. Γάμπες είχαν φτιάξει σκύλο. Ναι, τετραχέφαλος. Αυτά, πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα. Α, ναι. Πάμε, δεν θέλεις. Πάμε. Φέρνει καιρό το μήνυμά σου το 54-222. 2-31-0-287 και 3 οκτάρια. Όποιος θέλει να επικοινωνήσει, να πούμε καλημέρες, να πούμε ό,τι θέλετε. Να πούμε, ξέρω, για το φιλικό του Άρη, να πούμε για το μάτς του Πάγου με την Μπεσίκτας. Δεν είναι λίγο ξενέρωτο το ότι... Δεν ξέρω, δεν. Με την Μπεσίκτας. Ναι, δεν ασχολείται ο κόσμο. Ναι, ίσως αυτό παίζει ρόλο, αλλά δεν ξέρω. Ίσως και επειδή τέλειωσαν σχετικά πρόσφατα τα play-off, τα επίσημα παιχνίδια, δεν έχει ο Πάγου να παίξει 3 μήνες παιχνίδι. Ούτε φιλικά είχε ο Πάγου. Δύο φιλικά έκανε και στεναχωρημένα. Πολύ στεναχωρημένα εικόνα. Ναι, δεν ξέρω. Ίσως βέβαια μέσα στην ημέρα λίγο αναζωπηρωθεί το ότι παίζει ο Πάγου προκριματικά Champions League. Και δεν είναι πρώτο match. Είναι ένα match. Και μετά άλλο ένα και ομίλους. Ναι, είναι ένα match. Δηλαδή παίζει σήμερα. Μπορεί να έχει παράταση, μπορεί να έχει πέναλτι. Σήμερα θα ξέρουμε αν ο Πάγου περάσει. Δεν είναι το πρώτο match και λες σε 2 εβδομάδες θα μάθουμε αν περάσει. Σήμερα ξέρουμε ότι δεν θα περάσει. Ντροπή σου. Λοιπόν, αυτά, πάμε στο διάλειμμα. Πάμε να κάνουμε διάλειμμα. Τι καλά που το λες, ε. Δικό σας. Και από την Έλληνα πιο καλά. Εννοείται. Και πιο όμορφο είμαι από την Έλληνα. Βάλε το ρεφρέν τώρα. Πλέον.
Το πιο ξενέρο το. Λες και το έλεγε Παπαγιαννόπλε. Για αντίκη είναι αυτή, ε. Ναι. Έδοξε εποχή. Παλιά δεν ήταν, δεν λέγονται σαν αντίκ. Γιατί τώρα που πέρασαν τα χρόνια. Ναι, τώρα γίνονται αντίκ. Είπε και την Παπαρίζου αντίκα μόλι τώρα. Επιτίθεσαι και στην Έλενα Παπαρίζου. Ντροπή σου. Φίδι, κολομπό. Λοιπόν, πάμε στο φίλο που περιμένει. Καλημέρα. Έλα, καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Για να ξυπνάει ο κόσμος καλά, θα βάζει και ρουβά. Εννοείται. Θα παίξει και ρουβά τώρα. Τον έχω έτοιμο, τον έχω έτοιμο. Και στάν να βάλει να ξυπνήσει καλά ο κόσμος. Για να τεινάζονται όλοι από τα κρεβάτια. Έτσι. Να πέφτουν. Στα κομμωδίνα, να χτυπάνε εκεί. Στις γωνίες. Να σπάνε τα λιχάκια τους, ακόμα... να μαυρίζουν. Το στάν. Στάν, α, στάν. Είπες, ναι, όχι για στάνα. Στάν, τραγουδιστής σχέτο. Έχει χαθεί αυτός τώρα, ε. Ναι, προσπαθούμε να το ξαναβγάλουμε. Εντάξει, ο Σαρμπέλ έχει χαθεί, ρε φίλε. Ο Σαρμπέλ είναι στην Αγγλία, κάνει διεθνή καριέρα. Κάνει στην Αγγλία. Ο Σαρμπέλ μετά τη Eurovision έχει χαθεί από Ελλάδα. Όλοι μετά τη Eurovision ψιλοχάνονται. Εκτός από τον τεράστιο Σάκη Ρουβά. Όλοι οι άλλοι λίγο. Έτσι. Μετά τη Eurovision όλοι ψιλοεξαφανίζονται. Δεν χάνεται ποτέ αυτό. Εννοείται, σταθερή αξία. Ακόμα και η τεράστια αναβίση στα κάτω τη. Ανέβηκε πάλι με ντουέτο που είχε κάνει με το Ρουβά. Μπράβο, μπράβο. Ναι. Ήξερε τι έκανε. Ανασταίνει νεκρός ο Ρουβάς, ξέρετε. Είπες νεκρό ή τη Βύση τώρα δηλαδή. Τι τραγούδι. Είπες νεκρή τη Βύση. Εμπορικά. Είναι παροιμία, παροιμία τώρα είπαμε. Η Βύση τώρα τι σύνταξη παίρνει ο Τι παίρνει. Πασεγγές από την αγροτική, ξέρω. Λοιπόν. Τώρα με αυτά που είπατε για τα κρούσματα που είπατε ήταν 280 προχθές χθες ήταν 170 ναι. Και στη Θεσσαλονίκη από 60-70 πόσο ήταν πήγαν 18, πέσαν στα πήγαν 18. Αυτά ξέρω εγώ από το μυαλό τους τα βγάζω. Με κλήρωση. Όχι, απλά τυχαίνει, πέφτει, βρίσκουν κάποιο κτίριο, κάποια υπηρεσία, η οποία κολλάει όλοι και αυξάνονται αυτόματα τα κρούσματα. Δηλαδή, προχθές ήταν νομίζω μια πυροσβεστική ή κάτι. Και αστυνομική, έτσι κάποιες μέρες που εμφανίστηκαν μαζικά τεστ, γίναν κάπου ας πούμε και βγήκαν θετικά και ανεβαίνει το νούμερο. Το άσχημο είναι σε όλη την υπόθεση ότι θα ανοίγουμε τα ραδιόφωνα και θα βλέπουμε πάλι το Γιατροδάκη και τον άλλον. Α, ναι, Τρίτη-Πέμπτη. Τρίτη-Πέμπτη, Τρίτη-Πέμπτη μακαρόνια και το Σάββατο κοιμά, όπως το λέει. Και την Κυριακή έχει κρέας. Ναι. Αυτό είναι το άσχημο της υπόθεσης. Εντάξει, το αλλάζει το κανάλι ή δεν ανοίγει τηλεόραση σου, άμα δεν θες. Δεν είναι υποχρεωτικό. Δεν ανοίγει μόνο της τηλεόραση, πιστεύω. 6 ώρα. Ναι. Δεν την ανοίγεις. Θα φοράνε και μάσκα τώρα, σίγουρα. Α, ναι. Ειλικρινά, έχω δει μόνο μία φορά ενημέρωση από χάρη. Αλήθεια. Μόνο μία φορά. Στην καραντίνα δεν έβλεπες κάθε μέρα. Όχι, συνήθως άκουγα από το ραδιόφωνο και άκουγα έτσι λίγο, ας πούμε, τα πρώτα 5 λεπτά. Γιατί και εγώ είμαι του ραδιοφώνου πιο πολύ, δεν είμαι της τηλεόραση. Μόνο λίγο. Και προχθές είχα διαβάσει ότι ένας γιατρός είχε φορέσει, λέει, 7 μάσκες για να αποδείξει ότι 7. Δεν έχει θέμα με την ανάσα, με την αναπνοή. Ότι μπορείς να αναπνοείς. Αυτό νομίζω αποδείχθηκε ότι δεν υπάρχει θέμα. Μπορείς να μιλάς. Ότι μπορείς να μιλάς κανονικά. Έχω καλή είδηση για τον Άρη. Καλή είδηση για τον Άρη. Για πες γιατί και ο Κλεωμένης είναι. Ναι, γι' αυτό το λέω. Ελεύθερος να επιστρέψει στη Βραζιλία ο Ροναλντίνιο. Αφέθηκε ελεύθερος. Ο Ροναλντίνιο. Ναι, αφέθηκε ελεύθερος. Αυτό τώρα έπρεπε να ήταν. Ο Ροναλντίνιο ήταν στα τουζένια του εξαιρετικός παίκτης, αλλά και αυτό όπως και ο Μαραντόνα. Όπως και ο Μαραντόνα, το μυαλό πάνω από το κεφάλι. Δυστυχώς πολύ διάσημοι παίκτες με πολύ ταλέντο έχουν καταστρέψει την καριέρα τους από διάφορες κακές συνήθειες. Τι να γίνει. Και έχω και για τον ΠΑΟΚ καλή είδηση. Άνθρωποι είναι και αυτοί. Ο Κούμαν διώχνει Ράκιτιτς, Βιδάλ και Ουμτιτί. Άντε Σαββίδη έμπαινε. Έμπαινε. Και τον Βιδάλ διώχνει. Αυτοί είναι πανάκριβοι παίκτες αυτοί. Δεν μπορεί να τους πλησιάσει καμιά ελληνική ομάδα. Διώχνουν το Βιντάλ, δηλαδή. Αμφιβάλλεις δηλαδή και αμφισβητείς Θόδωρο Καρυπίδη ότι μπορεί να πλησιάσει τέτοιους παίκτες. Εγώ δεν μιλάω. Μην μιλάς. Ο Καρυπίδης. Ναι. Αυτοί οι παίκτες, δεν ξέρω τώρα ποιος, Βιντάλ είπες και ποιον άλλον είπες.
Βιντάλ Σασούν. Βιντάλ, Ομτιτή και Ράκητιτς. Ράκητιτς. Ο Ράκητιτς. Είναι αργός ο Ράκητιτς. Δεν με γεμίζει το μάτι ο Ράκητιτς. Ναι, ένας. Μπράβο. Ποιος Ράκητιτς. Ο άλλος που είπες καλός παίκτης είναι. Ο Βιντάλ είναι καλός παίκτης. Αυτός είναι άστονα. Αυτός είναι για κανένα δάσος εκεί στη Μοζανδίκη να τρώει μπανάνες. Ο Ομτιτή. Ναι. Ένας μαύρος αμυντικός δεν είναι αυτός. Ένα. Άστον. Αυτός είναι... Σαν τον Κουμαλό. Θυμάσαι τον Κουμαλό. Αυτός είναι τέσσερα επίπεδα κάτω από το ροζ. Έτσι. Λοιπόν, έχεις ροζ τώρα. Άμα παίξουν Ομτιτή με το ροζ, μεταξύ θα τρίβουν τα μάτια μας. Λοιπόν, το φιλικό έμαθα ότι... Δεν ξέρουμε ακόμα αν θα γίνει με τη Σάλκη. Σήμερα θα μάθουμε. Ναι, και αυτό είναι ένα θέμα. Σήμερα νωρίς μέσα στη μέρα, μέχρι το μεσημέρι θα ξέρετε. Ποιο έχει κρούσμα στη Σάλκη. Είχαν ένα κρούσμα, αλλά επειδή είναι ευρωπαϊκή χώρα και δεν είναι όπως εδώ πέρα που είμαστε λίγο τα ζωόμαργα, το απομονώσανε κανονικά, κάνουν και τους ελέγχους τους. Δηλαδή δεν νομίζω να υπάρξει πρόβλημα από αυτό μόνο. Απλά είναι το θέμα ότι. Αυτό το παιχνίδι είναι. Με αυτό το παιχνίδι μετράς τις δυνάμεις σου, έτσι. Μετράς τις δυνάμεις σου και... Εντάξει, είναι σημαντικά αυτά τα παιχνίδια, ναι, είναι καλά. Πρέπει να παίξεις με δυνατούς σου τώρα σήμερα, παράδειγμα, παίξεις με τον Πανσεραϊκό. Ναι. Και αυτά χρειάζονται. Όλα. Τι να παίξουν αυτοί οι ταβερνιάριδες. Ο Πανσεραϊκός μπορεί να είναι οριακά πιο έτοιμος από τη Σάλκη. Γιατί ταβερνιάριδες, γιατί μειώνεις τώρα μια ομάδα. Εγώ την ανεβάζω. Μειώνω γιατί θυμάσαι να πούμε πριν από χρόνια που αυτή η ομάδα του Πανσεραϊκού. Κόπηκε το ρεύμα. Ήταν Ρεάλ Μαδρίτη σε κάποια φάση. Αυτό ισχύει. Και έβγαινα στο ραδιόφωνο και λέω ο Πανσεραϊκός είναι. Είναι διάτομο αστέρα είναι ο Πανσεραϊκός. Τώρα το χρόνο αυτός μπορεί να παίξει στο τοπικό, έτσι είχα πει τότε. Και δικαιώθηκες, γιατί δεν τα κατάφερε μετά. Δικαιώθηκα γιατί βλέπω μακριά, εγώ να πούμε. Γιατί τα βλέπω τα πράγματα όπως είναι, όχι όπως τα παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι. Τώρα οι δημοσιογράφοι, ας πούμε, ιδιαίτερα εδώ τη πόλη. Όπα, τι κάναμε. Ναι, παίζει τώρα ο ΠΑΟΚ με την Μπεσίκτας. Παίζει ο ΠΑΟΚ με την Μπεσίκτας. Ναι. Κατευθείαν διαλύθηκε η Μπεσίκτας. Φύγανε 100 παίκτες. Έφυγε το ένα, έφυγε το άλλο. Και σε κάποια φάση το μπάτζετ ήταν 80 εκατομμύρια και ξαφνικά ακούω, λέει, έχει πέσει. Λέει, και λέω, πόσα λεφτά, λέω, είναι το μπάτζετ τώρα. 30 εκατομμύρια, λέει, μόνο. Τίποτα. Τι ψίχουλα. Μόνο βρε μπούφο. Ψίχουλα. Τι μόνο βρε μπούφο, λέω. Ψίχουλα. Τι 30 εκατομμύρια. Τους πατάμε 30 εκατομμύρια μπάτζετ. 30 εκατομμύρια μπάτζετ έχουν και αποδυναμώθηκαν και κάναν και δείξαν. Δηλαδή οι δημοσιογράφοι τα κάνουν αυτά. Παίρνει θάρρος ο κόσμος και λέει, α, θα παίξουμε με κανένα χωριό. 4-0 στο ημίχρονο. Και εκεί την πατάς. Τώρα δεν ξέρω, λένε ότι έχει έναν άπειρο τερματοφύλακα. Ο ένας είναι έτσι. Μπορεί να είναι και άπειρος. Μπορεί να, ξέρεις, σε τέτοια μάτς μπαίνει μέσα και μπορεί να, από κάποια τέτοια παιχνίδια να πιάσει την ευκαιρία από τα μαλλιά που λέμε. Το μάτς είναι 50-50, γιατί δεν έχει και κόσμο, έτσι, το γήπεδο είναι άδειο. Δώσε μας ένα σκορ. Ένα σκορ δώσε μας. Δώσε μια πρόβλεψη. Αλήθεια, ναι, θα ήθελα. Εγώ το παιχνίδι αυτό το βλέπω χ. Χ. Ότι θα λήξει χ. Ότι θα λήξει 1-1. Και μετά στην παράταση. 90 λεπτά. Μετά στην παράταση είναι αυτός που θα έχει πιο πολλές δυνάμεις. Γιατί θα έχει παράταση ή θα έχει κατευθείαν πέναλτι. Γιατί να έχει πέναλτι κατευθείαν. Α, θα έχει κάποιο. Όχι. Ξέρω εγώ τώρα. Παράταση κανονικά. Επειδή αλλάζουν με τον ιό, επειδή αλλάζουν τα συστήματα. Παράταση κανονικά. Παράταση. Εγώ βλέπω ότι θα είναι 1-1 το κανονικό παιχνίδι. Ο κανονικός αγώνας. Δεν έχω εμπιστοσύνη καθόλου στον ΠΑΟΚ, δεν υπάρχει καθόλου εμπιστοσύνη αυτή τη στιγμή. Ναι. Έτσι όπως τον αφήσαμε δηλαδή στα play-off. Έκανε και μεταγραφές. Από τη μέση, μια μεταγραφή. Έκανε από τη μέση και μπροστά, δηλαδή είναι εκείνος ο Μελαμψός μπροστά με τα φουντωμένα τα μαλλιά, είναι για κλωτσιές. Sure. Εκείνον απορώ πώς τον βγει. Και τον έχουν και συμβόλαιο μεγάλο. Πίσες βαρλές. Δηλαδή, ναι, ποδοσφαιρικές. Ναι, εκείνη την απάτη, εκείνο τον κεφτέ, να πούμε. Το πρωτάθλημα το δώσε ο Πίσες. Αφήσαμε, έκανες ένα-δυο χαρακτηρισμούς, φτάνει, εντάξει, μην το χέσουμε κιόλας. Εντάξει. Κεφτέδες και τέτοια και για τον Πανσεραϊκό πριν, εντάξει, φτάνει λίγο να βάζουμε ένα μέτρο. Στο ραδιόφωνο μιλάμε, δεν μιλάμε σε
καμιά τρύπα μέσα. Εντάξει, να σεβόμαστε λίγο το μέσο που μας δίνει μικρόφωνο, έτσι. Αυτά. Σίγουρα όλοι έχουμε συμπάθειες ποδοσφαιρικές και αντιπάθειες, αλλά δεν χαρακτηρίζουμε. Τώρα πριν, ας πούμε, διάβασα και ήθελα να το πω, ας πούμε, πριν το πάρουμε τη γραμμή. Όχι. Σταθερά υπό ιταλικά ραντάρ ο Ελ Καντουρί. Εγώ τώρα σήμερα, ας πούμε, να μην παρακαλάω να παίξει καλά ο Ελ Καντουρί. Γιατί εμένα μου αρέσει ο Ελ Καντουρί. Εμένα και εμένα μου αρέσει. Δεν ξέρω όμως αν χρησιμοποιείται σωστά ή λάθος τον ΠΑΟΚ. Θυμάμαι πέρσι, ας πούμε, που κάναμε κουβέντα ότι ο Καντουρί ήταν ο καλύτερος στην προετοιμασία. Στην προετοιμασία όμως και στα φιλικά πέρσι που ήταν ο καλύτερος έπαιζε οκτάρι. Έτσι. Και μετά τον είδαμε πάλι να παίζει ακραίος, να παίζει εξτρέμ. Πώς θα είναι ο καλύτερος. Βάλ τον εκεί που είναι καλύτερος. Πού σου έδειξε ότι είναι καλύτερος, στο κέντρο. Χαφ. Βάλ τον χαφ. Θα παίξει φέτος χαφ. Δεν ξέρω. Σίγαμε. Γι' αυτό σου λέω. Αν δεν ταιριάζει με τη φιλοσοφία, με το σύστημα, με τον προπονητή, με οτιδήποτε άλλο, να πάει στο καλό της Παναγιάς, να παίξει και αυτός μπάλα, να ανοίξει και η θέση, να πάρει ο ΠΑΟΚ έναν άλλον παίχτη που ίσως τον χρειάζεται πιο πολύ. Στο καλό της Παναγιάς, άρα ο Παπαδονουλάκης θέλει. Τώρα με κόλλησε εμένα. Θέλει να φέρει άγγελο. Τι άγγελο, Χαριστέα. Όχι, Αναστασιάδη. Πάτε να φάτε, τον προπονητή. Στο καλό της Παναγιάς. Ναι, ιδίως τον Άγγελο Αναστασιάδη, ναι. Λέω κάτω. Περιμένω, λέει, με αγωνία να διαβάσετε το πρωτοσέλιδο του Sport Time, που ναι, το χαρακτηρίζει κάπως, δεν υιοθετώ. Εσείς, πού να υιοθετήσεις εσύ για το Sport Time, πού να υιοθετήσεις εσύ για το Sport Time, εννοείται. Ντροπή. Υπέρμαχος και προστάτης του Sport Time. Τα σε λίγα χρόνια θα λένε είναι του Αγίου Κωνσταντίνου του Τσιπτσίου, του προστάτη του Sport Time. Του Γλιώδους. Ναι, του Σάλιου. Του Σάλιου, του Σάλιου. Αχ, Θεέ μου. Δεν ανοίξει λίγο αυτό πάλι. Ναι, γιατί ένας ίδρωτας μας έπιε. Θες να διαβάσουμε εφημερίδες μια που είπαμε για Sport Time. Να διαβάσουμε και Sport Time. Όχι Sport Time, εφημερίδες είπαμε. Εντάξει, κατευθείαν δηλαδή. Όταν λέω τη λέξη εφημερίδα, σου έρχεται Sport Time σας στο μυαλό, ε. Κατευθείαν. Ναι, απομένουμε. Τι να κάνω. Θα μπει μέσα το. Την προτιμώ, ναι. Λοιπόν, ξεκινάμε με τις πολιτικές. Βάλε και ένα χαλάκι από κάτω. Θέλεις μπορδαρατάκινα. Λοιπόν, τα νέα. Σύνταξη πριν από τα 62. Μεγάλες ανατροπές από την 1η Ιανουαρίου του 2022. Καλά. Πριν το 62 θα πάρουμε συνέχεια. Ναι. Οι 20 κατηγορίες που ευνοούνται, με ποιες περιποθέσεις μπορούν να συνταξιοδοτηθούν νωρίτερα μέσα στο 2020. Ποιες αλλαγές έρχονται στα όρια ηλικίας και γιατί το 2021 αναμένεται νέο κύμα εξόδου. Πότε ανοίγουν τα σχολεία, τελική απόφαση την 1η Σεπτεμβρίου. Α, 1 Σεπτεμβρίου θα αποφασίσουν πότε θα ανοίξουν τα σχολεία. Μπορεί να προσθέσουμε, ανοίγουμε αύριο. Εγώ χθες διάβασα από Κεραμέως 7 του μηνός τελικά με μάσκες πάλι. Αυτό. Δεν έχει. Τι λένε οι επιστήμονες για τη μετάδοση του ιού μεταξύ των μαθητών. Το πλάσμα αίματος που προτείνει και ο Τραμπ εφαρμόζεται και στην Ελλάδα. Τι πλάσμα είσαι εσύ που λέμε. 170 τα νέα κρούσματα χθες. Αδήλωτα τετραγωνικά, σε 7 ημέρες λίγη η προθεσμία. Γιατί οι φορείς πιέζουν για νέα παράταση. Διάβασα επικό. Πρέπει να το έγραψε ο Μπατμανίδης χθες. Σε ποια έψη λέει θα έπαιζε η Νίκη Κεραμέως. Τέλειο ήταν, φίλε. Ναι, ναι, πραγματικά. Αδήλωτα τετραγωνικά σε 7 ημέρες λίγη προθεσμία. Γιάννης Πουλόπουλος έφυγε σε ηλικία πόσο, 80, 79. Μόνο. Ναι, το 1941 γεννημένος. Μόνο. Πώς φορούν τραγούδες στην Ίσλα. ΣΥΡΙΖΑ κοινάλ γιατί επενδύουν στο μοντέλο αντιπισαρίδι. Είναι πάλι αυτό. Νέο φιλετικό έγκλημα. Τον πυροβόλησαν μπροστά στα παιδιά του. Και στα αθλητικά της εφημερίδας. Τα διδάγματα μιας αλόκοτης χρονιάς και η Μπάγερν. Λούκα Ντόνσιτς πάει τα κοντέρ το παιδί θαύμα του NBA. Αυτά με τα νέα. Λοιπόν, πάμε καθημερινή που χθες δεν είχαμε. Ναι. Τι γίνει, σιγά σιγά Δευτέρα δεν δουλεύει κανένα. Επικίνδυνο ραντεβού με την Τουρκία. Ωραία φωτογραφία του Τραμπ από κάτω, έτσι. Πολύ rockstar. Ευθείες απειλές Ερντογάν. Ο πόλεμος των ναύτεξ και των ασκήσεων. Τι. Τώρα είναι το Sport Time. Ναι, ναι, ναι. Εσένα σίγουρα σε τρέλανε αυτό το πρωτοσέλιδο. Ναι, βέβαια. Μην έχουμε ένα πρωτοσέλιδο προκαλεί. Πάρα πολύ. Για πες, για πες. 1η Σεπτεμβρίου. Δεν καταλαβα. Εγώ γλυφω μόνο Sport Time. Δεν γλυφεις εσύ. Δεν κάνουμε τέτοιο τώρα. Σωστά. Μην μοιραστούμε τα έσοδα. Το χαρτζιλίκι. Ναι. Στο payroll. Στο payroll. Στην οικονομία ποντάρουν Τραμπ Πενς. 1η Σεπτεμβρίου απόφαση για το άνοιγμα των σχολείων. Τι λέει. Τι διαβάζει. Τι λέει, ρε. Καθημερινή. Παιδιατρική εταιρεία ασφαλής η Μάσκ. Α,
ασφαλή σημασικά. Στα παιδιά μας λένε, και στους μεγάλους δεν είναι ότι δεν είναι. Πόλεμο στο λαό, απειλεί να κηρύξει ο Λουκασένκο. Φρένο σε επιχειρήσεις ζόμπι, το νέο πτωχευτικό μας αναφέρει εδώ η Καθημερινή. Τι άλλη μέρα διαβάζω? Μάλλον. Όχι ρε, Τρίτη. Η Τρίτη έχει πολλές Τρίτες. Όχι ρε, Τρίτη 25 Αυγούστου. Άμα πας Καθημερινή, ακριβώς από κάτω εκεί που λέει ημερήσια πολιτική, ναι, οικονομική εφημερίδα. Ναι, ναι. Αυτό για την παιδιατρική προσπαθώ να βρω τόση ώρα. Είναι δεξιά κάπου. Δεξιά. Σημάζει μια εποχή. Παιδιατρική. Βουλόπουλος, α, διάβασε και τα μικρά γράμματα. Ναι, 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 γιατί 1η Σεπτεμβρίου που φύγει το σχολείο δεν αρκεί, ρε παιδί μου. Πρέπει, ναι, να δώσουμε, ναι, 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 σωστό, σωστό. Ωραία, με ποιου φόρου συμψηφίζονται τα μειωμένα ενίκια για του ιδιοκτήτε? Διεξάγεται έρευνα για την διάρρηξη στην Τουλουπάκη. Μήνυμα Τσίπρα κατά τη εσωστρέφεια. Ο Λουκασένκο δεν θα μπορούσε κάλλιστα να παίζει εθνική Ρουμανία? Εύκολα. Εύκολα. Τέλειωσες. Ναι. Πάμε στην εφημερίδα των συνταχτών. Ασάφειες και αστειότητες από τον Υπουργό Παιδείας στην παρουσίαση. Από την Υπουργό Παιδείας στην παρουσίαση του σχεδίου για τα σχολεία. Επιτέλους λίγη σοβαρότητα, κυρία Κεραμέως. Θα ανοίξουν ή δεν θα ανοίξουν τα σχολεία στις 7 Σεπτεμβρίου. Θα μάθουμε την 1η του μήνα. Ανέκδοτο, ο μέσος όρος 17 παιδιών ανατάξει. 1.000.000 μαθητές στηβάζονται σε αίθουσες 20 και 29 ατόμων. Τρεις φορές ημερησίως απολύμανση στα σχολεία. Ίδιος με πέρσι όμως ο αριθμός των καθαριστριών. Διαμαρτύρονται οι δήμοι που δεν έχουν να τις πληρώσουν. Κριτική από ΣΥΡΙΖΑ ΚΙΝΑΛ, ΚΚΕ, κινητοποίηση σήμερα από εκπαιδευτικούς και γονείς. Σε άλλα θέματα, Γιάννης Πουλόπουλος απόψε κλαίει ο ουράνος. ΣΥΡΙΖΑ γιατί θα ψηφίσει παρόν στην ΑΟΣ με Αίγυπτο. Κύπελα Ευρώπης, ένα μάτς που ξεπερνά τον ΠΑΟΚ. Ο δικέφαλος υποδέχεται απόψε στις 9 την τουρκική Μπεσίκτας για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Αστυνομική αυθαιρεσία δικάζεται επειδή απάντησε στην ομοφοβία. Μας έρχεται με πρόταση διαλόγου σε Αθήνα και Άγκυρα σήμερα ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών. Έλα. Αυτά. Έλα. Με την εφημερίδα των συνταχτών. Πάω στην. Πάνε ριζοσπάστη να πάω αυγή. Ελεύθερο τύπο. Α, αυγή. Έχουμε και ελεύθερο τύπο, ναι. Άντε, πάω ελεύθερο τύπο. Ας ενημερώσουμε τον τύπο. Πακέτα για 4.706 προσλήψεις τον Σεπτέμβριο. Ενεργοποιούνται 5 διαγωνισμοί για κάλυψη αναγκών λόγω κορονοϊού. Οι 7 μέρες που θα κρίνουν την πορεία των κρουσμάτων, ορόσημο η 1η Σεπτεμβρίου για δείκτες μετάδοσης και άνοιγμα σχολείων. Τα 15 μέτρα σπίδα του Υπουργείου Παιδείας για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Παρόν από Τσίπρα σε ΑΟΣ με Αίγυπτο λόγω εμφυλίου στον ΣΥΡΙΖΑ. Εμφυλίου στον ΣΥΡΙΖΑ. Τι μας λέει ο Λευθέρωση. Διάλογος με απειλές δεν γίνεται. Στην Αθήνα ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, ενώ ο Ερντογάν συνεχίζει τις προκλήσεις. Διεθνής ενεργειακός κόμβος η Αλεξανδρούπολη με επένδυση 383 εκατομμυρίων ευρώ. Φυσικά έχουμε και απόψε κλαίει ο ουρανός για σένα και εμένα. Έφυγε ο μεγάλος Γιάννης Πουλόπουλος. Δεύτερη ευκαιρία στους δανειολήπτες στεγαστικών για ρύθμιση οφειλών με το νέο πτωχευτικό. Και ο Τραμπ θέλει το εμβόλιο πριν από τις κάλπες της 3ης Νοεμβρίου. Πάλι καλά, έχει εκλογές και μπορεί να βρούμε κανένα εμβόλιο. Ναι, ναι. Να πω την καλημέρα μου στο Στέλιο από την Περαία. Γεια σου, Στέλιο. Καλημέρα, Στέλιο. Και πάω στην Αυγή. Αγαπημένη μου Αυγή. Έλα, άνοιξε. Ωραία. Παρακράτος, περίεργη διάρρηξη στο σπίτι της Τουλουπάκη. Μήνυμα απειλεί με στόχο την τρομοκράτηση των δικαστών. Μπήκαν στο σπίτι της Αγγελέως Διαφθοράς και πήραν τον σκληρό δίσκο του υπολογιστή USB και αναζήτησαν ιατρικούς φακέλους. Έψαξαν ακόμα και στο πιάνο. Στο καζανάκι μέσα είναι, παιδιά. Στο καζανάκι από πίσω είναι όλα τα έγγραφα. Βλέποντας και κάνοντας το άνοιγμα των σχολείων, κυβερνητικό αλαλούμ δύο εβδομάδες πριν από τις 7 Σεπτεμβρίου. ΣΥΡΙΖΑ για ως ναι στη συμφωνία με Ιταλία, παρόν στην συμφωνία με την Αίγυπτο. Τουρισμός Χαρτζηλίκη αντί επιδομάτων στους ανέργους. Τηλεργασία παρατείνουν και επεκτείνουν το καθεστώς αυθαιρεσίας. Αυτά από την Αυγή. Πάμε και έναν ριζοσπάστη έτσι, ναι. Και μετά πάρεσε την εσπρέσο. Τι είμαι? Εννοείται. Ριζοσπάστη λοιπόν. Μέχρι, μέτρα τώρα για ασφαλή και ουσιαστική λειτουργία σχολείων και ΑΕΗ.
Έχουμε και τα πανεπιστήμια εντωμεταξύ. Ναι. Καλά, δεν νομίζω. Το πρώτο εξάμεινο το βλέπω να γίνεται. Όχι, δεν θα έχουμε μετά εγγραφές τέτοιες στα πανεπιστήμια. Δεν θα έχει αυτό το τρέξιμο φέτος. Δεν νομίζω, δεν νομίζω. Η Σακτέη δηλαδή. Που είδε η ιατρική Θεσσαλονίκη και η Αθήνα κοντά στο 17, Ναι. Φαντάζομαι ποιοι θα συγχειρίζουν τα επόμενα χρόνια. Εσένα, εγώ απέχω. Έχω εγώ πολλά χρόνια. Μικρό. Δέος και συγκίνηση στο διήμερο εκδηλώσεων για τον ΔΣΕ. Τι είναι το ΔΣΕ? Δημοτικό Συμβούλιο Εύβοιας. ξέρω εγώ. ΔΣΕ, Διπλωματικό Σώμα Ελλάδος. Βολικός εχθρός η άποψη του ριζοσπάστη. Δημόσια Στατιστική Υπηρεσία. Λέγε. Η κυβέρνηση κρύβεται πίσω από το δάχτυλό της, έστω και την τελευταία στιγμή να σταματήσει να χαρίζει δεξιά και αριστερά εκατομμύρια ευρώ και ας διαθέσει στην εκπαίδευση, στην υγεία του λαού, στην ανακούφιση των λαϊκών οικογενειών. Απαράδεκτη και επικίνδυνη. Το άνοιξε, αλλά. Δεν κάνει τίποτα, άνοιξε. Θα πεθάνουμε όλοι. Ξέρεις τι φταίει που είναι ανοιχτή πόρτα. Θες να κλείσει την πόρτα. Ναι. Δεν θα ακούσουμε, δεν θα ακούσουμε το τέτοιο. Ναι. Γιατί φταίει που είναι κλειστή πόρτα. Ανοιχτή πόρτα. Γιατί φεύγει όλη τέτοια. Μα δεν βγάζει τίποτα ούτε εδώ πέρα, ρε παιδί μου. Δεν κάνει τίποτα. Σαν να μην εντάξει, έχει... τώρα έχω 24 βαθμούς το έχω τώρα. Όχι, δεν βγάζει τίποτα. Σαν να μην έχει ανοίξει κάτι. Καλέ, ανοίξτε καλέ. Κλείστο και ξανά ανοίξτε το. Κάντε ένα. Τι είναι, υπολογιστή είναι. Ναι, άκουσε λέω έμπειρο στα air condition. Στα air condition. Κλείστο, μια. Να κλείσει εντελώ. Μην το λε και σε air condition. Δεν σα αντέχω εσεί που το λέτε air condition. Κλείστο, δεν έκλεισε τώρα. Περίμενε, έκλεισε. Δεν έκλεισε! Θα κλείσουν οι γρίλια τώρα. Όχι, περίμενε. Δεν θα κλείσουν. Θα αρχίσω να γριλίζω. Δεν θα κλείσουν, άσχετε. Ξανακλείστο. Και τι είναι, ρε. Πάτα το κουμπί! Κιμ. Κλείστε. Εδώ σου λέω τώρα. Το κλείνω, ρε. Τώρα, το πατά, ρε. Σταμάτα. Τώρα ξεκινήσει. Μην το πατά, σαν άρχισε να βγάζει. Ξεκινήσει να βγάζει. Ναι. Ναι, βγάζει τώρα, καλά μας δουλεύει. Αυτό, τι, γι' αυτό σου λέω. Όχι, κλείνει, κλείνει, κλείνει. Θα ξανανοίξουν τώρα, θα ανεποκατεβαίνουν. Καλό είναι αυτό, ναι, ναι. Πάμε. Καλό είναι. Πάμε. Λοιπόν, πάμε, 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 πάμε. Λοιπόν, αυτά για το ριζοσπάστη. Ωραία. Εσπρέσο. Τα χτυπήματα που έστειλαν στον τάφο τον Μπουλόπουλο. Η καταστροφή της περιουσίας, ο πληστηριασμός και ο θάνατος του αδελφού του που τον στίχιωσε. Τον έφαγαν τα βάσανα. Σε ηλικία 79 ετών προδόθηκε από την ραγισμένη καρδιά του. Το παιδί που ξεκίνησε από τις οικοδομές έκανε παρέα με τον Ωνάση και σκαρφάλωσε στην κορυφή του ελληνικού τραγουδιού. Η ανατριχιαστική εξομολόγηση της συζύγου του στην Εσπρέσο. Πάμε σε άλλα θέματα. Τσάκωσαν τους μαφιόζους πριν το σκάσουν. Το κοσμικό ζεύγος Κανελοπούλου έζησε τον τρόμο στο νησί των Ανέμων. Ο Μιλιώνης την έσκασε στην Τίνα. Με μελαχρινή σεξοβόμβα. Με το ειδήλιο, μετά το ειδήλιο με την Σπυροπούλου. Ποιος είναι ο Μιλιώνης? Μιλιώνης? Ναι. Γάμος. Κάτσε, περίμενε, θα δω ναι, πάντα χτυπή. Όχι, να δω από την Εσπρέσο, δεν φαίνεται, δεν έχει πάτσα. Λίγο. Γυαλιά φορά, είναι πίσω από τη σεξοβόμβα. Πού είναι αυτό, πάνω? Αριστερά, στο κέντρο περίπου. Κάτω ο από το πράσινο. Την έσκασα στην Τίνα. Ναι, ποιο είναι αυτό ο Μιλιώνης? Η Σπυροπούλου είναι αυτή. Ποια είναι η Τίνα? Δίπλα είναι η Σπυροπούλου. Στο ένα, στην ένθετη φωτογραφία. Η άλλη από κάτω είναι η σεξοβόμβα. Κάτσε, είναι... ο Μιλιώνης δεν είναι τη. Σπυροπούλου. Ήταν. 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 Και θέλω να μου πει αν έκανε το ρεπορτάζ χθε για τον καιρό. Για τον καιρό που. Από αυτό. Α, δεν τον ξέρω τον κύριο. Μιλιώνης. Μάθαμε για τον καιρό στην ΕΡΤ. Το πορτοκαλί. Δεν μάθαμε. Δεν όχι, μάθαμε. Όχι, όχι, ντροπή, όχι. Ντροπή. Δεν ψάξαμε, είναι αλήθεια. Ντροπή σου, θα κυνηγηθεί. Θα ψάξουμε σήμερα. Ναι. Το ρεπορτάζ τρέχει. Πού ήταν, που ήταν στην ΕΡΤ. Στην ΕΡΤ, ρε, ο καιρό που είδαμε χθε με το πορτοκαλί. Είσαι τρελό. Αυτό δεν λέγαμε μπράβο στην ΕΡΤ. Στην ΕΡΤ ναι. Ναι. Θα βάλουμε ΕΡΤ τότε, θα δείξει καιρό σήμερα. Άργησε κιόλα. Α, όχι, ήταν την ώρα που ήρθε. Με το πορτοκαλί σύμβολο, όχι κάτω. Στο Σύνταγμα, εργαζόμενοι στο χώρο της διασκέδασης πήγαν όλη πλατεία, διαμαρτυρία κτλ. Πού ήταν αυτή? Ερτένα ήταν, ναι. Και μια που εσύ ασχολείσαι με το μπλιμπλί και τώρα, με το τηλεκοντρόλο, θα διαβάσω εγώ και τη Δημοκρατία. Έχεις πολύ πάει φορά. Τσίρκο! Εδώ. Δεν αποφάσισαν ακόμα πότε θα ανοίξουν τα σχολεία. Διακεκριμένος καθηγητής καταρρύπτει τους μύθους για το lockdown και τα μέτρα. Που βγαίνανε τώρα, πού είναι? Σφάζονται οι ηλιοκαμένοι του ΣΥΡΙΖΑ για την ΑΟΣ και τα εθνικά θέματα. Ναυαγή χωρίς πηξίδα. Πρώτο, ο Τσίπρας εμφανίστηκε με μουσι. Οπα. Όντως, παιδιά.
και μάσκα, ενώ συνεχίζεται η σφοδρή σύγκρουση των κορυφαίων στελεχών. Να. Θα ψηφίσουν παρόν και για τη συμφωνία με την Αίγυπτο, παρότι την υποστήριζαν. Πέταξε τα ράσα ο πάτερ Κονάνος. Κονάνο, Βαρβάρα. Ναι. Ο δημοφιλής ιερέας αποφάσισε ξαφνικά να απαρριφθεί από κληρικός. Mm. Αυτά με τη δημοκρατία. Το είδες το Σιβάν αυτό με το παιδάκι? Με το μονόκερο? Όχι, τώρα το είδα. Είναι τρομερό αυτό. Τι έκανε με το μονόκερο? Βρέθηκε ένα παιδάκι ανοιχτά στη θάλασσα, ναι, από ένα κουρασγερόπουλο, δεν ξέρω τι ήταν, παιδί μου. Κοίτα, και βρήκαν ένα παιδάκι να επιπλέει πάνω, ναι, σε ένα μονόκερο. Από το κουρασγερόπουλο δεν το ψάξαν, ας πούμε, δεν ασχολήθηκαν. Τώρα ασχολούνται. Γίνεται δικαστική. Αν δεν καταλάβανε ότι έφυγε το παιδάκι με το. Όχι, ρε, όχι. Δεν έφυγε από εκεί. Από τη στεριά έφυγε. Και επέβλεπε πάνω στο μονόκερο και έφτασε, ξέρω εγώ, μέχρι βαθιά. Και το βρήκανε. Πώς δεν το πάνε? Πάσκα από κοπελιά, ξέρω εγώ. Θα με πάρετε και εμένα. Άντε. Τριών χρονών. Τραγικό. Τραγικό. Δες εδώ τώρα πόσο ανοιχτά βρέθηκε. Ναι. Φαντάσου το παιδί σοκ τώρα που έχει πάθει. Αν καταλαβαίνει. Ελπίζω να μην καταλάβαινε. Νομίζω παιχνίδι το είδε. Ναι, ελπίζω να μην καταλάβαινε το παιδί. Γιατί μιλάμε για. Πιο πολύ τρόμαξε τώρα που το πιασε αυτό. Παρά όταν ήταν ανοιχτά στη θάλασσα. Σίγουρα. Ο άλλο έπεσε. Θυμάσαι του τραυματιοφορεί στη Λάρισα. Ναι. Επικό. Μια εικόνα που μα χαρακτηρίζει σαν έθνο. Όποτε λένε Ελλάδα, ξέρω εγώ, η χώρα του φωτό. Η χώρα του φωτό. Λοιπόν, 7 η ώρα είμαστε. Πάμε σε διάλειμμα. Εσείς επικοινωνείτε 2-31-0-287 και 3-8. Είμαστε ζωντανά. Είναι η εκπομπή Φρέντο Κωνσταντίνο. Είναι ο αθλητικό λίμπερο. Είναι. Αθλητικό. Ο αθλητικό λίμπερο 107,4. Διαφημίσεις. Θα κάνουμε και ρεπορτάζ σε για 4 ώρες ξαναγυρνάμε. Περίπου. Ακούτε! Τι σας περιμένει σήμερα! Ακούστε! Ναι, ρε! Ακούστε τι ετοιμάζετε σήμερα! Πέρα βρέχει. Αυτό μας χαρακτηρίζει. Έρχεται δύσκολος καιρός. Αχ. Τι έπαθες, εγκεφαλικό? Τι, δεν ακούγεται καλά, ε? Όχι. Α. Βλέπω εκεί τα βιολιά και άκου, τα... Άκου, τώρα, άκου. Άκου τι στείλαμε στη Eurovision. Πνεύμα αθάνατο σε τρώει το σαράκι. Oh. Πρέπει να το έχει λιώσει το σπίτι, το θυμάσαι απ' έξω. Ναι, ρε. Και είχε πάει και καλά αυτό. Ναι. Αν είναι δυνατόν. Ναι. Αν είναι δυνατόν που είχε πάει καλά αυτό το πράγμα τώρα. Η Eurovision θεωρώ ότι άλλαξε ρότα. Ναι. Τι έγινε? Ρωτάω. Ήμουν σίγουρος. Είσαι γελίος. Άλλαξε ρότα μετά το 2000. Και πιο πριν. Και πιο πριν. Όχι, το 95 εκεί οριακά. Ναι, δηλαδή θυμάμαι. Από το Ρακιτζή και μετά. Θυμάμαι πιο. Μέχρι το Ρακιτζή δεν ασχολούνταν κανένας, να ξέρεις. Έλα, ρε. Μέχρι το Ρακιτζή δεν ασχολούνταν κανένας. Ναι. Α, ναι. Ο Ρακιτζής έφερε την επανάσταση. Όχι, δεν μιλάω για την Ελλάδα. Γενικά λέω για την Ευρώπη, ότι έχει αλλάξει λίγο το στυλ του διαγωνισμού. Υπήρχαν πιο. Πολλά έχουν αλλάξει. Πιο παραδοσιακές τραγουδιστικές χώρες, να το πω. Δηλαδή πήγαινε Τουρκία με τουρκικό τραγούδι. Ναι. Πήγαινε το Ισραήλ με. Δεν επιτρεπόταν να πας με ξένο. Αυτό θυμάμαι. Δεν επιτρεπόταν. Με τη γλώσσα της χώρας. Μετά όλοι. Ό,τι γι' αυτό ήταν. Πηγαίναμε, ας πούμε, λίγο κρασί. Α, κάτσε να βάλουμε αυτό μετά. Λίγο κρασί. Ένα ωραίο τραγούδι. Ένα ωραίο τραγούδι. Ναι. Όχι, στέλναμε και κάποια ωραία τραγούδια παλιά. Η Βόσου ποιο είχε πει? Βόσου. Σοφία Βόσου ποιο είχε πει τώρα? Ποιο θυμάμαι. Νομίζω που είχε γράψει μουσική στίχος ο Ανδρέας Μικρούτσικος τώρα. Κάτι έλεγε. Που είχαν πάει μαζί, που ήταν το. Φλασιές λίγο μου έρχονται τώρα. Η Άνοιξη. Ναι, θα είναι σαν να μπαίνει η Άνοιξη. Που είναι ο Μικρούτσικος με κιτάρ, αυτό το που είναι σαν. Σαν άρπα. Και, ναι. Εγώ δεν. Ρήματα τώρα και προστακτικές δεν θέλω. Ωραίο τραγούδι, φίλε. Και το ακούμε και τώρα και έχουν γίνει και ρεμίξ, ας πούμε, στο τραγούδι. Ναι, αυτό. Και είναι καλό τραγούδι. Ναι. Ας πούμε. Αν μας βοηθήσει λίγο τεχνολογία. Ποιο έβαλες τώρα, ποιο προσπαθείς? Αυτό. Το Άνοιξη. Ναι. Ωραία. Ανοιχτά είναι. Άνοιξη βρει. Μπείτε, ανοιχτά είναι. Τι θα γίνει, βρε αγόρι μου, με την Σοφία Βόσου! Τι είναι αυτό? Η παρουσίαση του τραγουδιού. Αλήθεια. Καλά, μα δεις που είναι τώρα. Το... Έτσι παρουσιάζαν. Λες και είναι στερεόδιο εδώ. Oh. Για να δούμε. Πάμε Ελλάδα. Καλή επιτυχία. Oh. Αυτό που ακούτε είναι Ανδρέας Μικρούτσικος. Ναι. Big Brother.
Θα γίνει αυτό. Braveheart. Ναι, όντως. Α, Big Brother. Ναι, θα γίνει. Βγήκε το τρέιλερ, ναι, κανονικά. Ναι, εν τω μεταξύ, αργότερα κάνει κάτι ψηλές, απίστευτες. Ναι, ναι, ναι. Τις κάνω κι εγώ αυτές. Εγώ δεν τις στάνω, γιατί είναι ψηλές. Αχ, τώρα. Καλά, ξέρεις φέτος ότι αν αντέξεις μέχρι τέτοια και δεν έχουμε πεθάνει μέχρι το Eurovision θα γίνει πανικός. Δύο εβδομάδες εκπομπή θα κάνουμε για Eurovision. Ναι, ναι. Και εννοείται θα έρθω εδώ να τη δούμε μαζί την Eurovision. Μικρούτσικος, τους καμαρώνω τους κάτι τέτοιο σαν το Μικρούτσικο, σαν τον Μπουλά, ξέρω εγώ, που Μικρούτσικος τώρα ξέρω 70 χρονών, ναι, η νεαρή σύντροφος, ναι ρε φίλε, έτσι ναι, πρέπει ρε φίλε, έτσι πρέπει ρε φίλε. Πάμε στο φίλο που περιμένει. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Παιδιά καλημέρα, γεια καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Βάζει τώρα τραγούδια, αλλά θέλω να βάλετε λίγο από Στικούδη το Οξυγόνο. Να το αφιερώσουμε στην Πεσίκτα σήμερα. Ναι. Και βέβαια από πάνω και άμα 2 μέτρα ουράνος. Ωραία. Που είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν, παιδιά, 500 ευρώ τα δύο, έτσι. 500 ευρώ. Εντάξει, Κωνσταντίνε, εντάξει. Να ξεκινήσουμε από NBA ή από το ΠΑΟΚ Μπεσίκτας. Από NBA για να το ξεπετάξουμε για να πάμε σε Μπεσίκτας. Ωραία. Τελείωσα μετά από 7 μέρες τις αναλύσεις. Τελείωσε μετά από 7 μέρες. Ναι, ρε παιδιά, για να γράψεις τα roster, να κάνεις αναλύσεις αυτά, τι τόσο εύκολο είναι. Δεν είναι εύκολο, είναι δύσκολο, παιδιά. Πες μου μόνο. Λοιπόν, έχω ερωτήσεις. Μπορώ να κάνω ερωτήσεις ή θέλεις μόνο λόγο. Ναι. Ωραία. Ναι, ναι. Πόσους ηχθείς έχει ο ΠΑΟΚ και πόσους ηχθείς έχει η Μπεσίκτας. Αφού είπαμε για αυτό θα σου το πω μετά. Αφού... Αυτό θα μου το πεις μετά. Εντάξει. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, παιδιά, το πεις μετά. Ενώ έχουμε τη φάση των 16 τώρα στο NBA, πώς γίνεται το Boston στο Ρόντο που έχουν προκρίσει στην επόμενη φάση να ξεκινάνε άμεσα και οι άλλοι ακόμα να παίζουν την προηγούμενη φάση. Αυτό δεν είναι σωστό. Δεν σωστό, λέτε. Γιατί όποιος περάσει μετά θα έχει λιγότερες μέρες ξεκούρασης, εννοείς. Ναι, μέσα στη φάση των 16 να παίζει τώρα Boston στο Ρόντο και μετά να περιμένουν καμιά 10 μέρες. Γιατί κάποια μάτς θα πάνε στα 7 μάτς από εδώ που έχουν... κάποια μάτς θα πάνε στα 7. Ναι. Π.χ. το Denver, π.χ. το Clippers, Dallas είναι 2-2. Ναι. Το Houston, Oklahoma είναι 2-2. Χθες, ναι. Λοιπόν, εντάξει, λοιπόν. Και τώρα να περιμένουν, πάλι θα περιμένουν αρκετές μέρες, οπότε μια ή άλλη είναι. Δεν έχει μεγάλη διαφορά. Λοιπόν, υπολόγισα οι στοιχηματικές εταιρείες ποιο δίνουν πρωτοφαβορή, ποιο δίνουν τελευταίο και τις δικές μου τις αναλύσεις και έβγαλα το μέσο όρο. Που σημαίνει τι? Ότι στη Δύση οι Los Angeles Lakers, ναι, θα παίξουν μάλλον με τους Houston. Το ένα το ζευγάρι. Έτσι, ναι. Ποιος γράφει, ναι, ναι, ναι. Ποιος γράφει, ναι, ναι. Γράψε για να τα... Βέβαια, αυτά που δίνουμε τώρα μπορεί μετά από ένα μήνα να δώσουμε κάτι άλλο, έτσι. Ανάλογα... εννοείται, ανάλογα δεν, τι μας συμφέρει. Δεν αποφασίζουμε εμείς ποιοι θα πάνε και ποιοι θα το πάρουν, εμείς υπολογίζουμε. Εννοείται, εννοείται. Και επειδή είμαστε άνθρωποι κάνουμε και λάθη, λοιπόν. Άρα έχουμε Los Angeles Lakers, Houston, το ένα το ζευγάρι των ημιτελικών. Ναι. Και Utah Jazz, Los Angeles Clippers, το άλλο το ζευγάρι. Utah Jazz, Υπάρχει Utah Rock. Έκπληξη η Utah Jazz, ωραία. Γιατί έκπληξη, αφού 3-1 προηγείται. Δεν είναι από τα φαβόρια όμως, δεν είναι από τα φαβόρια. Αφού προηγείται 3-1 σου, μια νίκη σε τέτοιος, θα κάνει 3-4 λες. Κάτσε λες για... Με τους Denver Nuggets τώρα λέω. Περίμενε, για να πάει στο τέλος, για να πάει όμως τελικό περιφέρειας πρέπει να παίξει κι άλλα. Δεν σου είπα, τελικό, ημιτελικό σου είπα. Α, ημιτελικό περιφέρειας, ημιτελικό. Η άλλη, ναι. Μα όταν κερδίζει 3-1 λες θα με περάσει στην άλλη φάση. Ναι. Με τους Clippers θα παίξει, ναι, μετά. Ναι. Ωραία, πάμε παρακάτω. Πάμε στην Ανατολή, ωραία, όπου έχουμε τους ημιτελικούς Milwaukee Bucks με Miami Heat. Ωραία. Οι οποίοι πέρασαν με 4-0. Έχουμε ένα οξύμορο ότι μόνο η Δύση έχει περάσει τρεις ομάδες με 4-0. Φαίνεται στην Ανατολή έχει πιο καλά παιχνίδια. Ναι, είναι πιο δύσκολες ομάδες. Όχι.
Όχι, θέλω να πω στην Ανατολή έχει πιο δυνατές ομάδες. Νίκο, σήμερα. Κάτι να πω και το άλλο. Το, να πω και το, εντάξει, το άλλο το ζευγάρι και να το πω και να μην το πω έχει ήδη βγει. Είναι Boston Celtics, Toronto Raptors. Δεν χρειάζεται να το πω γιατί έχει βγει. Οπότε εννοείται. Δεν αλλάζει. Εύκολα θα περάσουν οι Celtics. Για πες μου. Για πες. Σήμερα 25 Αυγούστου, εγώ θέλω να γράψω. Ποιος θα πάρει τον τίτλο στο NBA. Ναι, αυτό θα το πω τώρα, ρε παιδιά. Θα το πει, θα το πει. Είμαστε στους ημιτελικούς Δύση και Ανατολής, εντάξει. Ωραία. Πάμε τώρα να δώσουμε τους τελικούς της Δύση και της Ανατολής, γιατί υπάρχει και στοιχηματική απόδοση εκεί. Τέλεια. Ο ένας ο τελικός της Δύσης πιθανόν να είναι Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers. Ναι. Ωραία. Τα γράφεις. Ναι. Και ο τελικός της Ανατολής, Milwaukee Bucks. Αυτό τώρα με Boston ή το Ρόντο. Αυτό θα είναι ματσάρα. Celtics Bucks. Μπα, το Ρόντο βλέπω. Το Ρόντο βλέπεις. Παιδιά, το Boston στο Ρόντο είναι ερωτηματικό γιατί και οι δύο μπορούν να πάνε τελικό. Δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι θα είναι Milwaukee Bucks, Boston ή Milwaukee το Ρόντο. Είναι δύσκολη η πρόβλεψη εδώ. Ναι. Πάντως η Milwaukee θα είναι στο τελικό της Ανατολής. Ωραία, ωραία. Δίνω ένα προβάδισμα στους Boston Celtics, εντάξει. Έναντι του Toronto. Έναντι του Toronto, ναι. Εδώ υπάρχει ένα ξύμερο. Παρόλο που το Toronto τερμάτισε σε καλύτερη θέση στην κανονική διάρκεια, γιατί ξεκίνανε από τους Boston το πρώτο παιχνίδι. Έλατε, γιατί, δεν ξέρω. Ότι η Toronto τερμάτισαν δεύτερη, η Boston τερμάτισαν τρίτη. Έπρεπε το πρώτο μάτι να είναι στην έδρα των Toronto. Δεν ξέρω πώς πάει αυτό, τώρα. Δεν ξέρω. Και εγώ δεν ξέρω. Πάμε, λοιπόν, και πάμε να δώσουμε, πάμε να δώσουμε και τον τελικό. Πάμε να δώσουμε και τον τελικό του NBA για να ποντάρουν κάποιοι από τώρα και μετά άμα δεν βγει θα δώσουμε κάτι άλλο όταν θα έρθει η ώρα. Λοιπόν, ο μεγάλος τελικός του NBA, ευελπιστώ Κωνσταντίνε να το πιάσουμε τώρα το τελικό, να μας ξεφύγει. Milwaukee Bucks, Los Angeles Lakers. Ματσάρα. Αλλά υπάρχει όμως και μια άλλη περίπτωση να είναι η Boston Celtics στον τελικό και όχι η Milwaukee. Άρα δηλαδή ερωτηματικό εδώ για Milwaukee Boston. Εγώ λέω ερωτηματικό. Lakers Bucks. Και εγώ αυτό λέω, Milwaukee Bucks Los Angeles Lakers. Και το ποιος θα το πάρει δεν μπορώ να το πω τώρα. Πώς δεν μπορείς. Εγώ λέω αφήστε με. Θα το πω την Παρασκευή. Την Παρασκευή. Έχουμε ακόμα μέρες. Παιδιά, το τελικό που έδωσα τώρα είναι και στη στοιχηματική εταιρεία τα δύο πρώτα φαβορή που δίνουν οι στοιχηματικές εταιρείες. 3-30 οι Lakers, 4 οι Milwaukee Bucks. Μάλιστα. Η Boston είναι έκτο φαβορή που το δίνει 11. Μάλιστα. Ωραία. Πάμε στο Πάκο Μπεσίκτας. Οπότε τελειώσαμε από το NBA και πάμε στο... Πάμε. Έτσι. Κοίταξε, η χθής είναι ο Μπίσεσβαρ. Όχι ρε, κατέστρεψε τώρα. Και αν δεν κάνω λάθος, ο Πακ μόνο έναν έχει. Ωραία, φίλε, έναν έχει και ο Μπίσεσβαρ. Ναι. Το Μάρτιο δεν έχει τούρτες. Όσον αφορά τους Τούρκους, που μόνο Τούρκοι δεν είναι, γιατί η εντεκάδα που κατεβάζουν οι 9 παίκτες είναι από άλλες χώρες. Έχει μόνο 2 Τούρκους μέσα. Από ό,τι βλέπω η Μπέσικας έχει και αυτή μόνο 2 ηχθείς. Ναι. Μάλιστα. Υστερούνε και τα ψαράκια. Γιόκμπαλι. Λοιπόν. Κρυούς παιδιά, που είναι η καλύτερη παίκτη, δεν είναι κρύ. Είναι δυνατή. Μπράβο. Πάντως, το πιο δυνατό είναι... ζώδιο ποιο είναι σε ποδοσφαιριστές. Δεν μπορώ να σου πω με ακρίβεια, αλλά ηχθείς, κρυός, υδροχός και λέων είναι τα 4 κορυφαία σε σκέψη, σε αντανακλαστικά και δηλαδή ο Νόερ είναι κρυός. Ο Πασχαλάκης τι είναι. Λέων. Κρυάρι. Την αγάπη μας. Τι είναι λέων. Λοιπόν παιδιά. Λέων. Ναι. Ωραία. Πάμε. Πάμε λίγο να δούμε λίγο την εντεκάδα της Μπεσίκτας, όπου έχει μέσα παιδιά 2 Γάλλους, έναν Αμερικανό, έναν Γκανέζο, 2 Καναδούς, έναν Κροάτι, έναν από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και έχει μόνο δύο Τούρκους. Μάλιστα. Πάντως η προσοχή μου εστιάζεται στον Χάτζινσον, τον Καναδό, ο οποίος είναι γεννημένος ίδια μέρα με τον Κούτσικα, 8 Δευτέρου, άρα δηλαδή είναι ένας παίκτης στη μεσαία γραμμή που είναι, εγώ θα βάζα 2 παίκτες να το μαρκάρουν αυτό το παίκτη γιατί από αυτόν περνάει όλο το παιχνίδι και επειδή έχει και ζώδιο υδροχός και παίρνει 10 στη βαθμολογία
θέλει προσοχή αυτός ο παίκτης. Masterchef. Ναι. Έτσι. Ο Ερσίνο, ο τερματοφύλακας της Μπεσίκτας είναι μόλις 19 ετών. Έτσι. Είναι στο ζώδιο εγώκερος. Οπότε εδώ υπερτερούμε λίγο εναντί του Ράδιο Πασκαλά 6 είναι Λέων. Ναι. Πάντως, βάσει των δύο δεκάδων, ο συντελεστής που βγαίνει από τις δύο ομάδες είναι ακριβώς το ίδιο, 6,909, βάσει των ζωδίων που θα παίξουν. 6,909. Ναι. Ναι, όταν, τι όταν αυτός, το άρεσε. Δηλαδή, τι είναι αυτό? Από τα 11 ζώδια βγαίνει ο μέσος όρος συντελεστής. Όταν το άρεσε είναι το 12, αυτοί έχουν 6,909. Δηλαδή, οι 11 δεν έχουν καλό αριθμό. Ναι. Άρα για 0-0 το βλέπεις. Δηλαδή, ο Βίντα που είναι Ταύρος, ο γνωστός ο Κροάτης, είναι Ταύρος και παίρνει το 2. Μουσια. Όλα τα ζώδια έχουν έναν αριθμό. Όταν είναι ψηλά 9, 10, 11, 12 και είναι μαύρο, είναι καλό. Ναι. Έτσι. Κοίτα, καλό είναι να το πιάσει είτε μαύρο είτε κόκκινο, αν το πιάσει είναι καλό. Ναι, εντάξει, ναι. Ωραία. Θες να σου πω 11 πάω και να μου την. Μισό λεπτό. Στις ειδικές αναλύσεις και στον ειδικό συντελεστή και στους προπονητές, ο ΠΑΟΚ προηγείται με 13 στα σημεία βάσει των αριθμών, έτσι. Πολύ καλά, πολύ καλά. Μεταξύ των δύο προπονητών, ο Άμπελ είναι εγώκυρος, ο Γιαλσίν είναι ζυγός. Ναι. Εδώ υπερτερεί ο προπονητής. Ποιος προπονητής? Ο Άμπελ. Ο Άμπελ. Ωραία. Και βάσει ζώδιων και αυτό. Λοιπόν, η εντεκάδα του ΠΑΟΚ που έχω εγώ, ναι, που πιστεύω ότι θα είναι αυτή. Ναι. Πασχαλάκης. Ναι, συμφωνούμε. Μιχαηλίδης, Βαρέλα, Ίνκασον. Σωστός. Τριάδα πίσω. Σωστός. Γιαννούρης σε αριστερά, Λιμιός δεξιά. Λιμιός ή ροτρικό? Λιμιός. Ναι. Στη μεσαία γραμμή, Ελ Καντουρί. Ναι. Τώρα πώς θα συνεργαστούν αυτοί οι δύο, ένας είναι Λέων και ο άλλος είναι ζυγός, είναι ερωτηματικό, παιδιά, δεν ξέρω αν θα μιλούνται κιόλας, δεν ξέρω. Τα ζώδια αυτά πάντως είναι, βάσει ζωδίων, παιδιά, είναι δύσκολη συνεργασία. Πιανών. Βασικά πιο πολύ θα συνεργαστεί ο ΣΒΑΜ παρά ο Λκαντουρί, γιατί ο Λέων είναι και υπερόπτης, οπότε καταλαβαίνεις ότι... Λες να μην μιλούνται λόγω ζωδίου, ας πούμε. Πιθανόν. Μάλιστα. Πρέπει να πας με τα νερά του Λέων. Πάμε λίγο πιο γρήγορα, Νίκο. Πάμε. Και πάμε μπροστά, ναι. Αριστερά Τζόλης, ναι. Δεξιά Πέλκας και κορυφή Σβιντέρσκι. Εγώ διαφωνώ στην επίθεση. Γιατί? Πιστεύω θα ξεκινήσει με Ακπομπ, Πέλκα και Μπίσεσβαρ. Αν ξεκινήσει με Ακπομπ που είναι ζυγός, κλάστα Χαράλαμπε. Ναι. Πάμε παρακάτω. Πάντως οι αριθμοί δείχνουν, ναι, ότι ο ΠΑΟΚ είτε εύκολα είτε δύσκολα θα περάσει. Μάλιστα. Τώρα, εάν δεν περάσει, λοιπόν, δεν σημαίνει, Νίκο, ότι... Νίκο, πες μου σκορ. Ναι. Πες μου σκορ. Περιμένει ο κόσμος, έχουμε δεκάδες μηνύματα. Πες μου σκορ. Ζητάει ο κόσμος σκορ. Να μας πεις. Εχθές μου ήρθε μια φλασιά σε έναν που το είπα, ναι, οπότε το λέω και 2. Τώρα. 2-0 ο ΠΑΟΚ. 2-0 ο ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Ναι. 2-0 ο ΠΑΟΚ. Ωραία. 2-0. Νίκο, σε ευχαριστούμε. Θα τα πούμε αύριο. Αύριο περισσότερο. Έγινε, παιδιά. Καλά, Μιλγόκι Μπαξ, Μιλγόκι. Ω, έδωσε και το. Έδωσε και στο τέλο έτσι. Μπράβο. Μιλγόκι Μπαξ. Γεια σου. Έδωσε και στο τέλο την είδηση. Δύση και Ανατολή. 2-0, ναι. Έδωσε ο Νίκο. Κι άλλο φελό έχουμε περιμένει. Καλημέρα. Καλημέρα σα. Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Τι ζώδιο είστε? Εγώ ηχθής. Ηχθής, συνεχίστε να μπορούμε να μιλήσουμε. Γιατί είστε όλοι ηχθείς, τι γίνεται? Ανεβαίνει κατευθείαν το επίπεδο της εκπομπής. Ναι. Συνεχίστε, παρακαλώ. Έτσι. Άμα κρίνω από τον απέναντί μου. Λοιπόν. Και είσαι σίγουρα, έτσι πως ακούω τη φωνή σου, είσαι το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου. Είμαι το δεύτερο δεκαήμερο και μάλιστα, και μάλιστα 20. Α, είσαι το δεύτερο δεκαήμερο. Το Γιώργο το ξέρει. Με οροσκόπο σκορπιό. Ταιριάζουμε, ταιριάζουμε. Τι μουσική ακούς? Πού βγαίνεις? Η αγαπημένη σου παγωτό ποια είναι? Ναι, φιστίκι. Λέγε. Σοκολάτα. Ξενέρωτε, μπανάνες. Λοιπόν, 2-0 τσιμέντο σήμερα το δίνω, το ματσάκι. Έτσι. Ποιος τα βάλει? Ναι, έτσι ακριβώς και εγώ ψυχολογία. Έχει δίκιο ο Τσιψιός, δώσε και του σκόρερ. Νομίζω ότι ο Πελκίνιο θα καρφώσει δύο κολλάκια σήμερα. Και τα δύο Πελκίνιο. Και τα δύο Πελκίνιο. Δημήτρη, εσύ είσαι? Ναι. Ο Πελκάς.
Έχω στο μυαλό μου εκείνο το εκπληκτικό παιχνίδι που έκανε με τη Σπάρτακ πρόπερση. Ναι. Ήταν καταπληκτικός. Δεν κοιμήθηκες λοιπόν, καλά. Μια χαρά κοιμήθηκα. Μια χαρά κοιμήθηκα. Εντάξει. Λοιπόν, με ανεμιστήρια κοιμάσαι ή με air condition? Παντόφλες. Με air condition, δεν κλείνει το air condition. Κάλτσες φοράς? Ενίοτε. Όχι πάντα. Α, και το καλοκαίρι καμιά φορά? Εξαρτάται, δεν ξέρω. Δεν είναι κάτι σταθερό πάντα. Όταν μπαίνετε σπίτι, δεν βγάζετε παπούτσια και μετά τις κάλτσες πετάτε όπου να είναι. Όπου να είναι, κλωτσώντας. Ναι, μισώντατε. Εγώ τις μισώ τις κάλτσες. Δεν μπορώ, ρε. Ναι, υπάρχουν φορές όπως φοράμε άλλες κάλτσες και υπάρχουν φορές που δεν φοράμε. Κατάλαβε. Σωστό. Για πες, για πες. Καταρχήν να πούμε ότι οι Μυργόκοι δεν έχουν περάσει ακόμα, έτσι. Είναι 3-1. Το παιχνίδι του. Δεν είναι καλά πάντως. Έχω δει όλα τα παιχνίδια μέχρι τώρα. Δεν είναι καλά καθόλου. Μετά την επιστροφή τους δηλαδή, δεν έχουν επανέλθει στα στάνταρ που σταματήσαν, ας πούμε, πριν το κορονοϊό. Σίγουρα οι LA Clippers, αν και θέλουν να περάσουν οι Dallas, αλλά τους δίνω μεγάλο... Μεγάλος reporter. Ναι. Νομίζω ότι έχουν πολύ καλή ομάδα και η Toronto. Ναι. Η Toronto είναι πολύ καλή και δεν προβάλλεται πολύ. Δηλαδή, αν ήταν να το ξαναπάρουν, εγώ θα δίνα το Toronto. Ναι, ναι. Και πέρυσι δεν προβάλλονταν πολύ, άμα θυμάστε. Ναι, ναι, ναι. Αλλά το πήραν το Toronto, είναι πολύ σιδηροτράχητη ομάδα. Εντάξει, είμαι μεγάλη καψούρα με τον Σλοβαίνο. Έκανε παπάδες προχθές στο παιχνίδι, απίστευτα πράγματα. Το Σλοβαίνο. Ο Τόσης. Νόμιζα, ναι. Ναι, ναι, παιχτάρα είναι. Ο οποίος ήταν 13 χρονών και έπαιζε σε τουρνουά στη Γαλλία με 14χρονους, ο οποίος συμμετάσχει τα τελευταία χρόνια και η ΕΚΑΣ. Ναι. Μάλιστα πέρυσι το πήρε κιόλας, το τουρνουά, στη Γαλλία που γίνεται, σε ένα χωριό της Γαλλίας. Εκεί τον είδα που βαρέβαζε 40 άρεση Ρεάλ και τον έκλεισε αμέσως και στα 16 το παιδί έπαιζε Ευρωλίγκα. Ό,τι και να πούμε για τον άνθρωπο είναι λίγο. Το μόνο πράγμα που με ξενέρωσε λίγο στον Ντόνσιτς είναι που πήγε και αγκάλιαζε την κοπέλα του μετά το Ευρωμπάσκετ. Ήταν εκεί ένα μικρό παιδί, είναι. Έλα, ρε, τώρα, δεν 18 χρόνων ήταν. Δεν μ' άρεσε. Έπεσε λίγο στα μάτια μου. Δεν έχω την συγκεκριμένη εικόνα στο μυαλό μου, να σου πω την αλήθεια. Ναι, ήταν λίγο ξενέρωτο αυτό. Ήταν λίγο μεγάλο. Καληνυχτάκια ήταν. Εγώ πάντα έναν αθλητή τον κρίνω πάντα για αυτά που κάνει μέσα στο γήπεδο. Για το τι κάνει εκτός του γηπέδου, αν δεν προσβάλλει την κοινή γνώμη, για μένα δεν με νοιάζει. Εγώ τον κρίνω από αυτά που κάνει στο γήπεδο και τον κρίνω και με αυτά που κάνει εκτός γηπέδου όταν γίνει πάρα πολύ διάσημος. Δηλαδή, άμα γίνει μεγάλος και τρανός και είναι σαν το Φέντερερ που έχει ακόμα εκείνη τη σύζυγο που είναι. Με συγχωρείτε που με είδατε, τον κρίνω εγώ και τον κράζω. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν. Άστι να φτάνει, τώρα είσαι διάσημος. Πάντως, θέλω να πω ότι αν γυρνάει στα καζίνο, ας πούμε, και στα μπαράκια όπως ο Ρόντμαν. Και μπαίνει μέσα στο παρκέ και βλέπει έναν τάβρο να παίζει και να παίρνει το παιχνίδι εξαιτία του, εμένα δεν με ενδιαφέρει. Ας γυρνάει, ας έχει όσα κομμενάκια θέλει, ούτε που με νοιάζει. Έτσι, αν και δεν είναι τέτοιο παιδί, φαίνεται, αλλά θέλω να πω ότι με ενδιαφέρουν οι επιδόσεις του παρκέ, στο παρκέ μέσα. Πόσο βοηθά στην ομάδα σου. Το τι κάνεις εκτός παρκέ είναι δικό σου θέμα. Αρκεί να μην προσβάλλεις, σου ξαναλέω, έτσι, ανθρώπους γύρω σου. Μ' ακούτε και για το παιδάκι να πούμε για το τρίχρονο. Ναι. Ξέφυγε την προσοχή των γονιών του για λίγο και τον... Ναι, κοίταξε, όχι, γρήγορα το συνειδητοποίησανε οι άνθρωποι, ναι, γιατί ναι. Το είδαν, αλλά ήταν ο Βοριάς ήταν δυνατός και το φουσκωτώθηκε συγκεκριμένο ήταν σαν μια μπάλα, ας πούμε, φαντάζομαι, να κυνηγάς μια μπάλα μέσα στο νερό, αυτές τις πλαστικές. Ναι, ναι, όντως είναι, το έχω πάθει. Ναι, ο πατέρας προσπάθησε να φτάσει το παιδί, ήταν αδύνατο, κολυμπώντας. Ειδοποιήσα στη συνέχεια τις αρχές, οι οποίες είχαν και το νου τους και επειδή ήταν ένα ferry boat κοντά στην περιοχή εκείνη, προσέγγισε και είδε το σωσίβιο μέσα στο νερό, προσέγγισε σιγά σιγά και πήρα το παιδί. Μάλιστα, ναι, ναι. Τέλεια. Ωραία. Το οποίο ήταν καμένο τρομοκρατημένο. Αφού είναι καλά στην υγεία, όλα καλά. Γι' αυτό δεν πρέπει ποτέ τα παιδιά να τα αφήνει στο νερό μέσα. Μόνο τους, εννοείται. Επίβλεψη. Εννοείται. Ωραία. Όπως και το νιάχνο το παιδάκι, να πούμε ότι στην Κρήτη που κινδυνεύει είναι διαστολισμένο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Σε πισίνα και εκείνο σχεδόν πνίγηκε, ευτυχώς το επαναφέρανε.
είναι σε κρίσιμη κατάσταση όμως. Λίγο προσοχή. Λίγο προσοχή τα παιδιά, ούτε δευτερόλεπτο. Ούτε δευτερόλεπτο. Ελπίζω αύριο να, που θα μιλήσουμε να μιλάμε για την πρώτη που πάω. Μακάρι. Ελπίζετε. Μακάρι. Εσύ φίδι δεν ελπίζεις, ε. Πω, σύχαμα. Εμείς είμαστε με τις ελληνικές ομάδες. Μην κορνάρεις τα καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Εμείς είμαστε... Τι είσαι, Μπεσίκτας σήμερα εσύ? Είμαι με το καλό ποδόσφαιρο. Με αυτόν τον κεντρικό που μπορεί να βάλω αυτόν τον σκόρερ. Το Σβάμπ. Όχι, αυτό που έχει ήδη γενέθλια με το Κούτσια. Ας βάλει το ένα όταν μειώσει σε 4-1, ας το βάλει. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και να γυρίσουμε να διαβάσουμε αθλητικές εφημερίδες. Και σου έχω... Τι μου έχεις? Σου έχω δύο ανέκδοτα. Κόλαφος. Είναι ίσως τα καλύτερα που έχω πει. Κάτσε τώρα. Λέει ο Γιώργος, θα τα πούμε μετά τα ανέκδοτα. Ο Γιώργος λέει ότι η Γερμανία θα κυνηγηθείς, λέει, για αυτό που είπες για τον Φέντερερ. Εγώ, πρώτα απ' όλα, γιατί να κυνηγηθώ για τον Φέντερερ? Γιατί να πρωτοκυνηγηθείς, πες μας πρώτα. Είναι κουνιάδος της σύζυγού του, είσαι? Τι δηλαδή είναι δυνατόν τώρα ο Ρότζερ Φέντερερ, ρε παιδί μου, είσαι ωραία, είσαι βουτυράτος, Ελβετός, τενίστας, είσαι σαραντάρης, αλλά φαίνεσαι λες και είσαι τριαντάρης, έχεις πάρει 180.000 Grand Slam και μου είσαι τώρα με την ξινή, Μην είναι μια χάλια, ρε παιδί μου, εκεί πέρα, μια, με συγχωρείτε που με είδατε τώρα. Εντάξει, με συγχωρείτε που με είδατε. Μπορεί στα νιάτα της να ήταν ωραία η κυρία, αλλά τώρα δεν τραβάει. Δηλαδή δεν βλέπει ότι ο Τζόκοβιτς και όλοι οι υπόλοιποι έχουν κάτι κοριτσάκια σαν τα κρύα τα νερά, να πούμε, και μικρότερες και μια. Δεν μπορεί να κάνει και αυτός κάτι τέτοιο? Τι, τόσο πολύ πια αυτή η αγάπη? Αμάν, αμάν. Είσαι κατά κολλήσαμε. Της αγάπης δηλαδή, ναι. Και υπέρ του φαίνεστε? Ναι, είμαι υπέρ του φαίνεστε. Άμα είμαι πολύ εκατομμυριούχος, είμαι υπέρ του φαίνεστε. Άμα... Ναι. Αν το πουν και οι γυναίκες αυτό, ναι, δεν θα πηδήξεις ποτέ. Είμαι υπέρ του φαίνεστε. Ενώ και το ξέρετε, χαντάκι να πηδήξεις. Αυτό που σας λένε, τα λεφτά φέρνουν την ευτυχία. Να το ξέρετε. Αυτό είναι αλήθεια. Να το ξέρετε. Σε αυτό συμφωνώ. Τα παραμύθια που σας λένε και αχ, και, καλύτερα να κλέσει μια Φεράρι. Εγώ συμφωνώ με Κωνσταντίνο. Λοιπόν, σε αυτό. Πάμε να κάνουμε το. Τι ζήτησε το οξυγόνο, ζήτησε από Στικούδη. Να το στείλουμε έτσι για διάλειμμα τον κόσμο. Ναι, λοιπόν, ναι. Πάμε να κάνουμε το διάλειμμα και ερχόμαστε. Το πίσω η καλύτερη παρομοίωση. Η καλύτερη παρομοίωση που έχω ακούσει, ρε φίλε. Ευχαριστούμε Κωστή Τσατσαρό για την παρέμβαση. Φαντάσου να τον έχεις 24 ώρες. Εγώ αν τον είχα 24 ώρες το 24 ώρες για ένα μήνα θα είχα six pack. Ναι, 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 ναι. Δέκα κοιλιακούς. Αμα το δεις ισχύει. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Το σκέφτομαι όλη μέρα σήμερα και το γελάω. Είναι για αέρα αυτό? Να πούμε λοιπόν, ο Κωστής Τσατσαρός, ο οποίος στα διαλύματα μπαίνει και συζητάμε έτσι επικοδομητικά για πολλά θέματα. Μας εκθίασε βέβαια που βάζουμε σε πρώτη παγκόσμια αποκλειστικότητα αυτό το τραγούδι. Έτσι είναι, νέα κυκλοφορία. Και χαρακτήρισε εμφανισιακά την αξιαγάπητη Μαρινέλα ως Μαντούρο. Ίδια, δεν? Ίδια, πραγματικά. Εντάξει. Κάτσε λίγο να δω. Και το έκανε μέσα σε κλάσματα δευτερόλεπτα. Δεν τον σκέφτηκε καν. Πάρ' το, αυτό είναι. Τι θα πατήσει Μαντούρο τώρα για να κάνουμε τη σύγκριση? Θα πεθάνει ο τσίπιο, δεν αντέχει. Ίδιος, ναι, ρε φίλε, ίδιος. Λοιπόν, δεσμεύομαι μέσα στη μέρα. Βάλτε το, κάντε ένα κολλάζ. Θα κάνω ένα κολλάζ. Όχι μέσα στην ημέρα, τώρα θα τελειώσουμε εκπομπή, ρε φίλε. Κάντε το. Καλά, σιγά μην το κάνω και επιτόπου. Τώρα θα το κάνεις. Πάμε. Λοιπόν, έλα να δώσω αθλητικές εφημερίδες. Λοιπόν, να πούμε ότι κληρώνουμε τα επόμενα 10 λεπτά ένα πολυτελέστατο τριώροφο σπίτι στη Χαλκιδική, πρώτο στη θάλασσα. Έτσι, επιπλωμένο με όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, με πάρκινγκ, με κήπους, με πισίνες, με ελικοδρόμιο. Το θέλω εγώ. Το κληρώνουμε πραγματικά εδώ από την εκπομπή, σε κάδρο εννοείται. Έτσι, σε αφίσα. Όπως παλιά κάτι άλλα ραδιόφωνα, συνάδελφοι, κληρώνουν κάτι παρόμοια. Και μου ήρθε τώρα συνδερμικά αυτό. Αλήθεια, το κληρώνουμε τώρα ή όχι? Σε κάδρο να κληρώνουμε. Σε κάδρο, σπίτι. Ξέρω, μπορεί να έχει κανένα σου να έχει. Έχω ένα ξεχασμένο σκονισμένο, όποιο το θέλει, α πάρει τηλέφωνο να το στείλω.
Δεν όμως πιασάρικο να ξεκινάς και να λες ότι κληρώνεις ένα τέτοιο σπίτι. Πω πω, θα πεθάνει όλος με το Μαντούρο. Δεν έχω ξαναγελάσει έτσι τελευταία. Κοίτα, θεωρώ ότι στους δύο μήνες που είμαστε, που συνευρισκόμαστε με τον Κωστή Τζαζάρο, τα κορυφαία είναι το Γοργόνα Ογκρατέν και το σημερινό. Έχω να γελάσω τόσο από τότε που ακούστηκε ότι ο Άρης θέλει Μπαλοτέλη. Έχω να γελάσω τότε από τότε που ακούστηκε ότι ο Άρης θα πάρει κύπελο. Τι μόνο εσύ θα λες για την Μπεσίκτας και τον Χάτσινσον. Τώρα μόνο εσύ θα λες για τους υπεράδες. Καλά, αυτό εννοείται. Λέει ο Γιώργος, τι λέει, θα πρέπει να τη χωρίσει επειδή δεν είναι superstar. Επειδή είναι αυτός superstar, λέει, δεν παίζει ρόλο μόνο η εμφάνιση. Άκου το μεγαλύτερο. Και αυτός λέει μυαλά. Αυτός έχει να δει πώς είναι το εδίο. Να ψάξουμε λίγο και για τον Αντένα εκεί πέρα που είναι παρουσιάστρια. Κύριε συνάδελφε, αν μπορείτε και γιατί. Ναι, αλλά κάτι λίγο πιο συγκεκριμένο. Για να πατήσουμε το. Είναι στο πρωινό, πώς λέγεται η κουμπή. Να μην δώσουμε τώρα γιατί. Είναι πώς το λένε, ευαίσθητη. Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Είναι λεπτή θέση μας. Να. Έλα, δεν μ' άρεσε. Τι? Δεν μ' άρεσε. Δεν ξέρω, ναι, σαν κουνουπίδι ψιλοχαλασμένο. Τέλος πάντων, πάμε στα πρωτοσέλιδα. Πάμε. Λοιπόν, πρωτοσέλιδα αθλητικό, ναι, εφημερίδο, ναι. Τι λέει. Ξεκινάω εγώ με τη Sport Time. Θέλεις μήπως εσύ λόγω. Όχι, δώσε μας εσύ το τέτοιο που σου αρέσουν αυτά τα ελληνικά. Πρωτοσέλιδα Sport Time. Επακουμβίστε τους. Να το ξαναπώ. Επακουμβίστε τους. Και τώρα θέλω να σου πω κάτι, να σου αποκαλύψω κάτι. Θα μ' αγαπήσεις γι' αυτό. Ήταν σε ένα ευρωπαϊκό μάτς του ΠΑΟΚ παλαιόφεν. Παλιότερα. Που είχε βάλει δύο γκολ ο Μακ. Ναι. Μάστο Μακ. Καμιά Ρώσικη παίζατε. Πού κάτι τέτοιο, ναι. Και βάζω εγώ στο Facebook τότε. Instagram νομίζω δεν υπήρχε ή δεν ασχολιόμουν και πολύ. Και βάζω στο Facebook. Εξπερμάκωσε. Με το Μακ κεφαλαίο, ξέρω και όλα τα. Με κάπα το είπε, να ξέρετε. Ναι. Με κάπα το είπε. Μην, είπαμε, έβαλε γκολ ο Μακ. Εξπερμάκωσε. Ξέρω εγώ, μην αρχίσετε. Παρακαλώ, έχει μια πρωινή εκπομπή. Δηλαδή δεν θα ήταν για πρωτοσέλιδο αυτό. Άνετα. Επακουμβίστε τους λοιπόν. Ο ΠΑΟΚ καλείται να βυθίσει απόψε την Μπεσίκτας και να πάρει μια πρόκριση ζωτικής σημασίας. Και έχει ένα κολάζ φωτογραφιών από κάτω με παλιές φανέλες, ναι, του ΠΑΟΚ. Ναι. Με την Αγία Σοφιά, με υπερπαραγωγή. Καλά, εδώ έχουμε δει πρωτοσέλιδο. Έχεις όλη η Ελλάδα δάκρυα χαρά. Ναι. Καλά, δεν είναι δυνατόν. Σε άλλα θέματα της Sport Time, Καρύμ μέχρι το 2023. Στην Ελλάδα ο Ανσαριφάρτ. Καλή μεταγραφή. Πού παίζει να ήταν Sport Time εκείνο. Το έχει Ελλάδα. Νομίζω ναι, e-sport day, e-sport time ήταν. Ναι. Στην Ελλάδα ο Ανσαριφάρτ περνάει σήμερα στο άρμα του Ολυμπιακού. Ποιος ήρθε? Α, ναι, λόγω Ανσαριφάρτ, σωστά. Τον πήρε μέσω Ολυμπιακού. Άμα όπως και να το έπαιρνε. Και μπορεί ο Ανσαριφάρτ να μην ήταν καν εδώ πέρα στην Ελλάδα. Μέσω Ολυμπιακού το πήρε. Είναι στο άρμα του Ολυμπιακού. Αλέις Γκαρσία για αντιμάνταλος. Αν και η Αλ Νάστρ καθυστερεί για τον κάπτεν της ΑΕΚ και το θέμα έγινε ξάφνου αβέβαιο. Στα τέλη της εβδομάδας το κρίσιμο ραντεβού με Λιβάγια, σε καλό δρόμο του Κάστανου. Γράφει και θα γράφει αντίστοιχη γάτα στην Αθήνα. Ναι. Ποιος είναι ο πρόεδρος? Ο Δημήτρης Μελισανίδης του Λαζάρου θα κάνει και έτσι, θα κλείνει και το ματάκι και φωτογραφία των Ανασταριφάνων με ελπίζω του Ολυμπιακού. Έτσι πρέπει. Ναι. Τι να κάνουμε τώρα. Και πρώην οπαδός του Ολυμπιακού ο Μελισανίδης. Ναι. Έτσι. Ναι. Σίγουρα. Έτσι. Σίγουρα. Αγωνία για Άλεν. Πύριος νίκη 1-0 για τον Ολυμπιακό στο φιλικό με τον ΠΑΣ, αφού χτύπησε ο Γάλλος κίπερ και μάλλον χάνει τον τελικό. Ποιος θα παίξει τον τελικό? Ο Σά είναι καλά. Κάποιος Άλεν. Κοίτα, ο Άλεν χτύπησε. Ο Σά ήταν τραυματίας, δεν ξέρω αν είναι καλά. Και ο μικρός έχει κορονοϊό. Θα βάλουν το τέτοιο, τον Καφού. Το κέντρο. Πάμε Sport Day. Όχι. Θετικό στον κορονοϊό ο Μπολτ. Ο Γιουσέιν Μπολτ. Δεν ξέρω, έτσι σκέτο το λέει. Έλα, αυτό που είναι 100 μέτρα που έκανε. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν το. Δεν θυμάσαι. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά. Ναι. Οι Bucks του Αντετοκούμπο έκαναν το 3-1 κοντρό στους Magic. Αυτά με τη Sport Time. Πάμε Sport Day. Πάει για Καρέ με Γκαρσία, Μάνταλο, Καστάνο ή Καστανό. Κάστανο τον είχε σπουδάσει. Από Γιουβέντους βλέπω εδώ. Ναι. Και Ανσαριφάτ, το Ολυμπιακάκι το άρρωστο. Λύση από την Αραβία για τον Παναθηναϊκό. Έκλεισε. Γκαλβάο, μην μπερδευτεί κανείς. Μην μπερδευτεί κανείς. Και κάνει κανέναν αναγραμματισμό.
Και όχι τίποτα άλλο. Να μας πείτε άμα κάνετε. Είναι με β' ή με υψίλον. Όπως και να είναι, είναι ωραίο. Μες. Για πες. Ανακοίνωσε Βάτερμαν ο Θή στο Αλκαζάρ. Βάτερμαν είναι ξάδερφος του Σούπερμαν και του Σπάιντερμαν. Ο Βάτερμαν. Ναι. Είναι έχει βάτες. Γι' αυτό ωραίο. Είναι Βάτερμαν. Ετοιμάζει εκπλήξεις. Πήρε τέκιο. Περίμενε, ο Βάτερμαν δεν είναι ο Βουτυρίτσας της εποχής. Βάτερμαν. Βουτυρίτσας πω. Βάτερμαν. Βάτερμαν. Ο Βουτυρίτσας δεν είναι όνομα για μόνιμο στρατό. Ταξιέρχος Βουτυρίτσας. Από την Καρδίτσα ξέρω εγώ, ναι, που έγινε μονιμάς μέσω ΣΜΗ. Αλλά, πω, και όχι τίποτα άλλο, Βουτυρίτσας και χασκογελάνη και όταν έρχεται, ενώ είναι, είναι και κονδός, σούζα. Όχι είναι και κονδός ρε παιδί μου, αλλά είναι... Ναι, φωνακλάς και υπερκινητικός πάντα. Ναι, Βουτυρίτσα. Πάμε. Αυτά με τις στο Αλκαζάρ ο Κούγιας, γιατί το πνίγεις. Το διάβασα, το φιλαράκι μας τον Αλέξη. Βόλος πήρε τέκιο. Το είπαμε γι' αυτό. Το είπες. Πού ήμουν. Την ώρα που έλεγε και το Βουτυρίτσα. Και πάω, δεν διαβάζεις τη Sport Day. Πάμε ρε παρακάτω, έχουμε 5 λεπτά ακόμα εκπομπή. Όλα τα λεφτά! Τη χρονιά του όλη παίζει απόψε στις 9 η ώρα στο Όπεν ο Δικέφαλος κόντρα στην Μπεσίκτας. Η ανάγκη για ευρωπαϊκή υπεραξία, τι ετοιμάζει ο Αμπέλ, το μαξιλάρι που δίνει στο Champions League. Το μαξιλάρι να είναι. Με τρεις στόπερ. Αβραμ μαζί με Σισέ και Μπα. Ποιος Αβραμ? Ο Αβραμάκος. Ο Παπαδόπουλος. Ναι. Ο Ολυμπιακός θα παίξει με Αβραμ. Αφού οι άλλοι θα παίξουν με τα λιμά. Δεν υπολογίζει ο Γαλανόπουλος, τον είπε ο τέτοιος. Τον είπε ο όχι, πώς το λένε. Ο Καρντόσο δεν το λένε. Πώς το λένε τον προπονητή ΣΑΕΚ. Διαβάζω τώρα, περίμενε λίγο γιατί έπαθα 4 κεφαλικά. Διαβάζω κόκκινο πρωταθλητή. Το προσέξτε. Ο οποίος κόκκινος πρωταθλητής έχει και μάσκα στο λογότυπο του κόκκινου πρωταθλητή. Βόμβα Πεπέ. 5 εκατομμύρια ευρώ ζητάει η Γκυμαράς για το αστέρι της. Αν φύγει ο Γκυγέρμε, ποιος είναι αυτός ο Πεπέ? Καλά, καλά. Α, βαζιλιά. Ποιο? Βόμβα, τέλος πάντων. Ναι, γιατί γι' αυτό διάβασα. Για λέω τι βόμβα. Δοκιμές τελικού, 4 συστήματα τσέκαρο Μάρτινς. Α, μόνο. Λοιπόν. Αυτά με το κόκκινο πρωταθλητή. Μέτρο σπορ. Κάντε το όπως στην πόλη. Στα χνάρια του θριάμβου επί της Φενέρμπαξε πρέπει να βαδίσουν παίκτες και Φερέιρα. Μάτος και Μιχάη εκτός αποστολής. Ναι, Μάτος και Μιχάη εκτός αποστολής. Δεν το είπα, το είπα. Διλήμματα Φερέιρα μέχρι και δεν χωράνε όλοι, ρε φίλε. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν χωράνε όλοι. Κάποιος έπρεπε να μείνει έξω. Τι να κάνουμε. Πάω και εσύ θα περάσεις Μούσλι και Σάλπι στο Μετρόπολη 95. Σάλπι. Σαλπικίδες. Φιλίστε τώρα πάλι. Όχι εσύ. Με τον Πάο. Πάντα. Ναι. Τα ξέρει αυτά η θέα 4. Ναι, γιατί. Εύκολα ξεχνάει ο κόσμος. Εύκολα ξεχνάει ο κόσμος. Εγώ έχω ακούσει άλλα. Τι, ότι δεν ξεχνάει? Όχι, ότι καλά κάνει και ξεχνάει γιατί έγιναν πράγματα και θέματα. Εντάξει, κάθε μέρα, γιατί τώρα δεν γίνονται. Τρέχαμε εμείς μέσα την 4 και να μαζέψουμε λεφτά και τέτοια. Ναι, τώρα δεν γίνονται αυτά. Τώρα δεν γίνονται αυτά. Εμείς είμαστε τόσα χρόνια στον ΠΑΟΚ και είσαι εσύ να τα αλλάξει. Δεν νιώθω. Συμπατριώτη. Δεν νιώθω. Αυτά θέλει. Συμπατριώτη. Κατάλαβε. Εχμές, Παπαδομανουλάκη. Οι εχμές με ντάκο είναι αυτές. Είναι κριτικές εχμές. Αυτά θέλει. Τον έβγαλε στον ντάκο, ας πούμε. Αυτά θέλει ο Ένινγκ. Οι απαιτήσεις του Γερμανού από τους παίκτες της εντεκάδας. Ποια δουλειά πρέπει να κάνουν στο γήπεδο από τον κίπερ μέχρι τον φορ. Θα τα βρούμε, λέει ο Ζαντόπουλος. Ζαντόπουλος είναι ο πρόεδρος του Ηρακλή. Σε καλό δρόμο συζητήσεις με τον Ηρακλή. Α, ναι, γι' αυτό παραξενεύτηκα λίγο, δεν το ξαναδεί αυτό το όνομα. Υπέγραψε ο Σούλερ. Πήρε εγγυητική ενημερότητα ο Ικάι Άρης. Μια είδηση για τον Άρη για τον Πασχετικό. Αυτά για τις εφημερίδες. Θέλεις. Σήμερα θα πεις εσύ ανέκδοτα μόνο. Μόνο δύο έχω. Αυτά τα δύο. Όχι, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Και εσύ θέλω να πεις. Καλά, λοιπόν, θα πω κι εγώ ένα. Με δύο, για να δώσω και ζώδια πριν προλάβουμε, γιατί μας πιέζει. Όποιος θέλει να παρέμβει να πει και αυτός ανέκδοτα, να μας βοηθήσει έτσι σήμερα ανεκδοτικά. 2-31-0-2-87 και 3-8. 2-31-0-2-87 είναι Τρίτη, μην μείνουμε μέχρι την Παρασκευή τέτοιο μέσα. Α, καλά, που είπες είναι Τρίτη, να πάω να βάλω βενζίνη. Κάθε Τρίτη βάζει βενζίνη? Όχι, συγκεκριμένα όμως. Κάθε Πέμπτη Τρίτη του χρόνου. Νομίζεις, μακάρι, καλά θα ήταν, αλλά βάζω κάθε μέρα. Ναι. Πονάει. Γιατί βάζει κάθε μέρα? Γιατί κάνω πολλά χιλιόμετρα, δυστυχώς. Έλα μου, υγεία είναι ένα συγκίνηση, μωρέ. Νέος είσαι, πώς λένε. Λοιπόν, να πω για τον καιρό πρώτα. Άντε, πες. Καιρός. Σήμερα θα πάμε μέχρι 33 βαθμούς. 34. Θα σωθούμε, Θα φασωθούμε. Θα σωθούμε. Α,
Λοιπόν, θέλω να κλείσουμε ωραίο τραγούδι σήμερα. Δεν ξέρω γιατί. Όλα είναι ωραία αυτά που όλα είναι ωραία. Όλα είναι ωραία, αλλά θέλω κάτι πολύ δυνατό, ρε φίλε, που δεν το έχουμε ξαναβάλει. Ωραία, ωραία. Θα κλείσουμε. Που δεν το έχουμε ξαναβάλει όμως. Μήπως μπορείτε να με πληρώσετε, γιατί πρέπει να κλείσω ταμείο. Να σε πληρώσουμε, να σε πληρώσουμε. Φόρα μάσκα όμως. Φόρα μάσκα, σε είδα! Άντε. Λοιπόν. 33 βαθμούς λοιπόν σήμερα, ρεή συννεφιά, όχι τίποτα ιδιαίτερο. Αύριο θα ανεβεί λίγο η θερμοκρασία αύριο, το νου σας. Πάμε για 34-35. Τετάρτη, Πέμπτη πάει 34-35. Πέφτει λίγο την Παρασκευούλα. Θα τα πούμε όμως τις άλλες μέρες. Αυτά σήμερα 33-34 με ηλιοφάνεια. Αυτά για τον καιρό. Ξεκίνα ζώδια. Με τι να κλείσουμε. Λοιπόν, θα το σκεφτώ εγώ όσο λες εσύ τα ζώδια. Όχι, άμα το σκεφτεί εσύ. Αχ. Αντί να φύγει ο Μαδούρο, φύγε. Κολλήσε το ίντερνετ, τώρα έχω κολλήσει εδώ πέρα με τον Μαδούρο. Λοιπόν, πάμε στα ζώδια. Τι θες να διαβάσουμε πρώτα. Μπαμπαμ. Υδροχός. Ναι, που είναι. Ναι, ναι, ναι. Άμα ανοίξει λίγο. Παρθένος, υδροχός, το πρώτο τελευταίο. Λοιπόν, αγαπητέ υδροχόε, το τρίγωνο Ερμή ουρανού θα σε βοηθήσει πάρα πολύ να επικεντρωθείς και να κατανοήσεις τις βαθιές σου σκέψεις, τις πραγματικές σου επιθυμίες και τα συναισθήματά σου, ώστε να πάρεις σημαντικές αποφάσεις για το παρόν αλλά και για το μέλλον σου. Μπορεί να είσαι λιγότερο κοινωνικός και περισσότερο απομονωμένος από τους γύρους σήμερα, δηλαδή. Αλλά κάποιες ξαφνικές ειδήσεις και επικοινωνίες θα σου δώσουν ουσιαστικά χαρά. Αν είσαι ελεύθερος, σήμερα πολύ πιθανόν να γίνει η αποκάλυψη ενός κρυφού σου θαυμαστή μετά από εξομολόγηση που σε χαροποιεί ιδιαίτερα. Επαγγελματικά έρχονται ριζικές αλλαγές στα σχέδιά σου, οι οποίες λειτουργούν για το καλό της πρόοδου σου. Οικονομικά βρίσκεις ανέλπιστες λύσεις και προβλήματα. Αποθέωσε με τώρα. Όλε. Θα διαβασιχθείς. Λοιπόν, ελπίζω να γύρισε από άδεια αυτή που έγραφε για μένα και όχι να είναι χτεσινή. Βάσια κοντή βλέπω, κόντι. Ωραία. Κόντι. Γιάννη μου. Λοιπόν, ο Ερμής σήμερα απέναντί σου σχηματίζει τρίγωνο και λοιπά και λοιπά, και σαφώς είναι πολύ θετικό στοιχείο για σένα, αφού θα σου δώσει την απρόσμενη ευκαιρία για να έρθει σε επαφή με τα αγαπημένα σου πρόσωπα, έτσι, να προγραμματίσεις και να πετύχεις τους στόχους σου, αλλά και να λάβεις ξαφνικές ευχάριστες ειδήσεις. Αυτά είναι. Αν είσαι ελεύθερος, είσαι απόλυτα ευνοημένος σήμερα. Κωνσταντίνε Παπαδομουλάκη γράφει εδώ, δεν ξέρω γιατί. Και συγγνώμη που βάλαμε την άλλη να γράψει. Θα έχεις πολλές κατακτήσεις και θαυμαστές και σίγουρα θα χορτάσεις επαφές, ραντεβού, μηνύματα και φλερτ. Ναι. Φλερτ, λέει εδώ. Δεν είναι, αυτό. Δεν είναι αυτό. Φλερτ ίσον σεξ. Ναι, ενδεχομένως να προχωρήσεις και σε μια πρόσφυγα που θα σου δώσει μεγάλη χαρά και θα βελτιώσει τη σχέση σας. Έτσι. Δώσε! Το τρεμό. Με πόσα ρογραφτέ. Ναι. Στον τομέα της καριέρας πετυχαίνει στόχους και διακρίσεις, απέφυγε οικονομικά ρίσκα σήμερα τα οποία μπορούν να βλάψουν το άμεσο μέλλον. Πάμε στο φίλο που περιμένει. Καλημέρα. Με διακόπτης όμως. Συγγνώμη. Όχι, τελείως. Παρακαλώ. Μη γίνεσαι διακόπτης. Έτσι. Μαγιάτο, Κωνσταντίνο, έτσι. Ναι. Μαγιάτο, ναι. Μαγιάτο. 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 Είναι... Μαγιάτο, Κωνσταντίνο. Ήρθε η ώρα του ανέκδοτου, δεν ξέρω πού είσαι. Έχω δύο καλά σήμερα. Ναι. Πρωί-πρωί πάει ο άλλος εκεί πέρα, κάθεται σε μια καφετέρια. Καφετέρια, καφετέρια ή καφετέρια. Καφενεδάκι. Ναι. Όπως... Ναι. Καφέ... Καλό καφέ να έχει και ό,τι να είναι. Ναι, μωρέ. Ναι. Έχει ό,τι να είναι. Αλλά ο άλλο ευαργεστημένο, το πρωί-πρωί μου ήρθε, ξέρω εγώ. Λέει: θέλω έναν ελληνικό με 6 κουταλιές ζάχαρη. Το κοιτάζει καλά-καλά. Να φέρω ένα κανταήφι με καφέ από πάνω. Ναι, ρε φίλε. Ναι. Αυτό είναι πρωινό ανέκδοτο. Να ανοίξει το μάτι. Πάντως γεγονός είναι και ας πούμε και αυτό ότι δυστυχώς δεν είναι χρηστικά τίποτα από όλα, από όλα όσα μας μαθαίνουν. Θα μπορούσαν πολύ εύκολα με ανθρώπους που ξέρουν να πηγαίνουν τα παιδιά σε πισίνες, να τα μαθαίνουν να κολυμπούν, γιατί είναι αστείο να είμαστε μια χώρα με τόσες άκτες και οι μισοί να μην ξέρουμε να κολυμπάμε. Σωστό. Ειδικά από μικρή ηλικία, έτσι. Mm-hmm. Στη μικρή ηλικία είναι το πιο εύκολο πράγμα να μάθει κανείς κολύμπι. Ναι. Είναι πράγματα απλά που δεν σκέφτεται κανείς να τα κάνει, γιατί αδιαφορούν για το τι θα ζήσουμε. Πώς θα ζήσουμε και πάει λέγοντας. Και ένα λεπτό. Αλλά το σημαντικό, ναι. Το σημαντικό είναι ότι υπάρχει οικογένεια και η οικογένεια καλό είναι να κάνει αυτά που δεν μας βοηθούν να τα κάνει το κράτος.
Τι βλέπεις σήμερα, φιλάρετε? Θέλω να δω βασικά, όχι τι βλέπω, ναι. Θέλω να δω τον προπονητή, θέλω να δω τους παίκτες, θέλω να δω πράγματα για να βγάλω συμπεράσματα. Τον δούμε τελευταία μέρα τον προπονητή. Πολλά έχουν υποθεί για τον προπονητή, θετικά και αρνητικά, το ίδιο και για τους παίκτες. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να δούμε πραγματικά τι συμβαίνει. Αν ο προπονητής θέλει να φτιάξει μια καινούργια ομάδα ή θα παραμείνει με την παλιά, αν θέλουν οι παίκτες να συνεχίσουν να είναι σε αυτή την ομάδα ή θέλουν να σηκωθούν να φύγουν και πάει λέγοντας. Επειδή είσαι ΠΑΟΚΣΙΣ που νιώθει, με ήττα σήμερα, πρέπει να φύγει ο Φερέιρα ή όχι? ΠΑΟΚΣΙΣ με ήττα. Κοίταξε να δεις, ναι, όπως το είπε και ο Κωνσταντίνος. Και με γιώτα και με ό,τι και άλλο. Και με όμικρο γιώτα, ναι. Πιστεύω ότι... Όχι τι πιστεύεις ότι θα γίνει, τι θα ήθελες εσύ προσωπικά. Υπάρχουν, αν σε ρωτούσαν, ρε παιδί μου, τι θα έλεγες? Καταρχάς πάει κόντρα στην δικιά μου κατεύθυνση, στο δικό μου τρόπο σκέψης. Ναι. Θέλω ο προπονητής να μένει τουλάχιστον σωστό, δύο χρόνια. Σωστό, και εγώ συμφωνώ. Ειδικά αυτός ο προπονητής δεν με γεμίζει. Μάλιστα. Και δεν με γεμίζει όχι λόγω των συστημάτων ή οτιδήποτε άλλο, δεν με γεμίζει λόγω της προσωπικότητας. Λέει πολλά. Απάντησες. Λίγα. Ναι. Και τελευταία ερώτηση, τι έφαγες χθες? Νομίζω πιο σημαντική από όσα είπαμε μέχρι τώρα. Από φαγητό έκανα μια ιδιορυθμία. Δεν υπάρχει σαν φαγητό. Λοιπόν, μ' αρέσουν αυτά. Είναι φακόριζο. Ναι, το γνωστό. Αλλά το φακόριζο αυτό έχει μέσα και ένα ακόμα μείγμα. Τι? Είναι, όχι, είναι μείγμα από λαχανικά που είναι σε ελαφρύ τουρσί. Έχει καρότο, έχει λάχανο, έχει πιπεριά φλωρίνης. Μάλιστα. Είναι ένα μείγμα το οποίο είναι ελαφρύ σε τριμμένα κομματάκια μικρά. Ναι. Και αυτά μπαίνουν μαζί με το φακόριζο και γίνεται αυτό. Μια χαρά. Εγώ γεμιστά έφαγα χτες, πολύ ωραία. Ωραίο. Μαμά, ψηγήθηκε τα ψάρα γεμιστά. Τα αγαπητοωμένο μου φαγητό μαζί με τα ντορμαδάκια και τα λαζάνια. Αν και έχω ζάχαρο και αποφεύγω το ρύζι, εντάξει, με τα γεμιστά κάναμε μια παρασπονδία. Φιλάρετε, να είσαι καλά. Γεια σου, φιλάρετε, θα τα πούμε κι άλλο. Κερκές ή ντομάτες. Η αναλογία πάντα είναι 2-1. Over. Δύο πιπεριές και μια ντομάτα. Γκολ και over. Αν και τρεις πιπεριές δεν με χαλάνε. Τρία και τρία ένα είναι καλό. Ναι. Και τρία είναι καλό. Ίσα να πάρει τα ζουμιά. Έτσι. Έτσι, έτσι. Βρήκα τραγούδι να κλείσουμε, να ξέρεις. Ο μπαμπάς μου. Ναι. 4 ετών. Ο μπαμπάς μου μπορεί να κάνει τα πάντα. 7 ετών. Ο μπαμπάς δεν ξέρει τόσα πολλά. Όχι, ο μπαμπάς ξέρει τόσα πολλά. 8 ετών. Ο μπαμπάς μου δεν ξέρει τελικά και τόσα πολλά. 12 ετών. Ο μπαμπάς μου δεν ξέρει τι του γίνεται. 14 ετών. Ο πατέρας μου, άσε καλύτερα. 21 ετών, πάλι αυτός μπροστά μου. 25 ετών, κάτι ξέρει για το θέμα ο πατέρας μου, αλλά όχι και πολλά πράγματα. 30 ετών, θα πρέπει να μάθω τι ξέρει ο πατέρας μου για το θέμα. 35 ετών, πριν αποφασίσουμε, ας συζητήσουμε και τη γνώμη του μπαμπά. 50 ετών, τι άραγε να πίστευε ο πατέρας γι' αυτό. 60 ετών, τελικά ο πατέρας μου είχε τεράστια εμπειρία. 65 συν, άρε πατέρα, μακάρι να ζούσες και να μιλούσαμε σήμερα οι δυο μας. Μεγάλη αλήθεια. Και πάω και στο ανέκδοτο της ημέρας. Ήλπιζα ότι δεν είναι αυτό το ανέκδοτο. Ήταν καμιά δεκαριά άτομα στον Άγιο Πέτρο. Για να του στείλει αναλόγως στην κόλαση ή στον παράδεισο. Αφού έστειλε σχετικά όλους στην κόλαση, φτάνει και στον τελευταίο, τον οποίο έστειλε στον παράδεισο. Πετάγεται ένας και του λέει: καλά τρελός είσαι. Αυτός είναι οδηγός λεωφορείου και περνάει με κόκκινο, δεν υπολογίζει τους πεζούς, τρέχει σαν τρελός, παρανομεί καθημερινά, πατάει όλες τις λακκούβες. Και ο Άγιος τον παντάει: μπορεί όλα αυτά που είπες να είναι αλήθεια, αλλά είναι ο μόνος από όλους εσάς που στη βάρδιά του κάνει 50 άτομα να κάνουν το σταυρό τους. Ρε, μου είπες, πόσο χρονών είσαι, γιέ μου? Μπαμπά, είμαι 23. Εγώ στην ηλικία σου είμαι 25. Καλό. Με αυτό θα κλείσουμε. Όχι, όχι. Έχω κι εγώ τέτοιο. Ωραία. Πριν που λέγατε για τις πιπεριές, έχει και μια πιπεριά η οποία, άμα πέσει και λερωθεί, μετά αφήνει λευκά σημάδια. Είναι η πιπεριά χλωρίνης. Τι ωραία που ήταν το καλοκαίρι που έλειπα και δεν άκουγα αυτά τα γελία αστεία σου. Αυτά. Ποιο το φυσάει και δεν κρυώνει? Ο φου 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 τόσο.
Και θα κλείσουμε. Τι εδώ, τι full screen μπαίνει αυτό τώρα μόνο του εδώ πέρα. Τι αυθαίρετα είναι αυτά τα πράγματα. Ντροπή. Λοιπόν, θα κλείσουμε με αυτό. Ωραία. Δεν το έχουμε ξαναπαίξει. Γνωστό. Θα τα ακούσεις. Ήταν το Φρέτο Κωνσταντίνο. Ήταν το Φρέτο Κωνσταντίνο. Ήταν ο αθλητικός λίμπερο 107,4. Τραγουδάρα. Εντάξει. Ήταν ο Κωνσταντίνος Σίψιος. Ήταν ο Κωνσταντίνος Παπαδομονολάκης. Θα τα πούμε αύριο στις 6 ώρα το πρωί. Done. Καλή επιτυχία στον ΠΑΟΚ. Εσύ μην μιλήσεις. Καλή επιτυχία στην ΠΑΟΚΑΡΑ μας. Έτσι. Βάλτε το σκόρερ αυτό που είπε ο. Ναι, βάλτε τον 4 ένα ακριβές σκόρ, άμα θέλετε. Ναι. 9 η ώρα εννοείται. 6 ώρα είναι το φιλικό του Άρη. 6 ώρα. 6 ώρα Άρης Πανσαραϊκός. 9 η ώρα ΠΑΟΚ Μπεσίκτας. Μένετε στον αθλητικό λίμπερο 107,4. Ακολουθεί Κωστής Τσατσαρός, αθλητήρι Ζουμουσού, Μαντούρο, όλοι. Πάμε. Γεια σας.